Με κεφαλαία γράμματα βλέπω μπροστά μου τη λέξη flow. Αυτή η τρομερή ροή που έχει όσοι είχαν την ευκαιρία να, να οδηγήσουν έστω να εξομοιωθεί την παλιά πίστα, πραγματικά είναι ένα θαύμα και μέσα στου αμόλογου με μηδέν περιθώρια για, για λάθη. Πραγματικά σε κάποια φάση νιώθει τόσο πολύ έκσταση στο πιλοξύριο που δεν το πιστεύει αυτή η ροή που, 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 που εγκεφαλικά πετά πραγματικά. Έχει ψωμέτρικε διάφορε, έχει στροφέ με κλίση. Ε, έχει και μεγάλε ευθείε και κλεισμένε ε, στροφέ. Σημαντική pole position εννοείται για το Ζάνφορτ. Ε, ωραίο το κομμάτι του banking. μου. Νομίζω ότι είχε διπλάσιε μοίρε σε κλείσει από το Ιντιανάπολι. Τον κοίταζαν απλά και εγώ ήταν ο άνθρωπο στο μονοθέσιο. Προσπαθούσε να το ορθώσει με τα χέρια. Να σπρώξει το αυτοκίνητο και παιδιά, τρομακτική τώρα. Υπάρχει αυτό το βίντεο. Όσοι έχουν καρδιά να το δουν πραγματικά. Το επεισόδιο σα προσφέρουν τα ελαστικά Michelin επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Αγαπητοί φίλοι τη Φόρμουλα 1, καλώ ορίσατε στο νέο επεισόδιο του Speed Zone Podcast που πραγματοποιείται με την στήριξη των ελαστικών τη Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Σπύρο Τσαμαντάς και Μάρο Κωνσταντίνο, όπω πάνω μαζί με εμένα τον Δημήτρη Γιώχα για να κάνουμε μαζί σα με εσά του αγαπητού φίλου που μα βλέπετε και μα ακούτε, ένα ακόμη συναρπαστικό ταξίδι στον μαγευτικό κόσμο τη Φόρμουλα. 1 ξεκινώντα βεβαίω με το Grand Prix του Βελγίου που είχαμε πρόσφατα στην φανταστική πίστα του Σπάφραγκο Ωστόσο, προτού το κάνουμε αυτό, να πούμε παιδιά ότι πρόσφατα είχαμε αυτή την καλοκαιρινή ανάπαυλα των ομάδων και θυμάμαι έτσι τι μέρε που δεν έκανε καθόλου διακοπέ η Φόρμουλα μέσα στον Αύγουστο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά με τον συνάδελφο Μάριο Μιχαήλ, όταν περιγράφαμε τι κούρσε στην Κυπριακή τηλεόραση. Είχαμε πάντοτε στην καρδιά του Αυγούστου το Ουγγρικό Grand Prix, άλλο που δεν θέλαμε φυσικά. Ε, αλλά οι εποχέ έχουν αλλάξει. Και Μάριε, ε, ω στέλεχο τη Μακλάρεν, θα ήθελα να μα πει πραγματικά μέσα στον Αύγουστο ε, τι κάνουν οι ομάδε τη Φόρμουλα, Κάνουν όντω διακοπέ. Οι ομάδε δεν κάνουν διακοπέ. Αναγκαστικά πρέπει να κλείσουν δύο εβδομάδε. Του αναγκάζει η FIA. Γιατί στι παλιέ μέρε, δηλαδή μέχρι αρχέ 2000, δούλευαν 24 ώρε 24 ώρε. Το οποίο άρχισαν πλέον όσοι εργάζονται στα εργοστάσια να, να κάνουν λίγο θέμα ότι δεν έχουν καθόλου διακοπέ, ότι πιέζονται συνεχώ για το πρωτάθλημα. Έτσι, η FIA αναγκάζει τι ομάδε μετά το Grand Prix τη Ουγγαρία για δύο εβδομάδε πριν από το ΣΠΑ. συγκεκριμένα πριν από τη Δευτέρα που αρχίζει η εβδομάδα για το Βελγικό Grand Prix, πρέπει αναγκαστικά να παίρνουν δύο εβδομάδε άδεια, όπου κυριολεκτικά κλείνει το εργοστάσιο. Κάποιε φορέ ίσω να έρθουν άτομα από την FIA στι ομάδε να κάνουν έναν έλεγχο ότι όντω δεν δουλεύει τίποτα. Αλλά επειδή στη Φόρμουλα 1 συνήθω τα workshops όπου φτιάχνουν τα αεροδυναμικά οτιδήποτε χρειάζεται το μονοθέσιο, δουλεύουν 24 ώρε, 24 ώρε. Έτσι είναι η μόνη ε, περίπτωση που μπορούν οι ομάδε να έχουν δύο εβδομάδε για να κάνουν το λεγόμενο maintenance. Αν έχει χαλάσει κάτι, να μπορούν. Να, να... αλλάξουν Μαρή, κάποιο, λαμ... κάποιο καμένο λαμπτήρα. Κυριολεκτικά <laughs> αυτά που άλλαζαν ήταν καμένε λαμπτήρε. <laughs> ε, που είναι δύο εβδομάδε για να φρεσκαριστεί και το εργοστάσιο. Φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι να, να επέμβει οποιοδήποτε μέσα σε μια ομάδα φόρμουνα. Εν ώρα εργασία για να κάνει Τελώς. ακόμα και την πιο μικρή δουλειά δεν ναι, θα είναι εύκολο όπω είναι. Άρα είναι ευκαιρία να γίνουν και αυτά τα πράγματα ε, με τη σομάδα. Ναι. Λοιπόν, έτσι για να μην ε, καθυστερούμε τι εξελίξει, γιατί θα μιλήσουμε για το τι είδαμε στο Βελγικό Grand Prix, θα μιλήσουμε και για Zandvurt μετά ε, και για κάποιε ειδήσει που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα τη Φόρμουλα 1. Ε, ε, Σπύρο, ε, είχαμε τον Grand Prix του Βελγίου στην φανταστική πίστα του Σπά, Κορσάμ, Ο Μάξ Βερστάπεν κατατρόπωσε τον ανταγωνιστό. Έχω την εντύπωση πω ακόμα και αν ξεκινούσε ένα γύρο πίσω, θα δυσκολευόταν να χάσει την νίκη. Πώ είδε τον αγώνα στο Spa, Franco Red Bull Racing και Max Verstappen διέλυσαν τον ανταγωνισμό. Μια πανεύκολη νίκη για την ομάδα, την αυστριακή ομάδα. Ε, είχαμε κάποιε αλλαγέ στα αεροδυναμικά. Και ίσω έπαιξαν ένα ρόλο να υπενθυμίσουμε ότι υπήρχε για να ψηλώσουν λίγο το μονοθέσιο. Ο Max Verstappen ήταν συγκλονιστικό. Από το free practice φάνηκε ότι η Red Bull δεν είχε έναν αντίπαλο. Ξεκίνησε 14ο και στο 18ο γύρο βρέθηκε πρώτο. Ε, θεωρώ ότι και τελευταίο να κινούσε θα κέρδιζε εύκολα ή δύσκολα και φαίνεται και η διαφορά από το Σέρκιο Βέρε με το ναι. ίδιο μονοθέσιο. Η Ferrari ήταν υποτονική στο συγκεκριμένο αγώνα. Ε, η φθορά έπαιξε καθοριστικό ρόλο επίσης εκτός από την αλλαγή με, το, με τα πατώματα ελπίζουμε να είναι πιο συγκλονιστικοί οι επόμενοι αγώνες από το ΣΠΑ. Ελπίζουμε να ήταν one off και για τη Φεράρι παρόλο που κανείς δεν μπορεί να το πει μετά αυτό αν θα ήταν one off. Ότι... Έχω την εντύπωση πως έστω μια μικρή η Red Bull ανέβηκε πιο πάνω. Ήταν εξαιρετικό ο Μάριο το μονοθέσιο τη στο, στο Βελγικό Grand Prix και με αυτή την νέα διεκτίβα που ξεκίνησε να ισχύει από το Spa, Φραγκορσάμπ. Ε, φαίνεται ότι και πάλι η Red Bull βρήκε τον τρόπο να. Ο Έντρια Νιούι και οι υπόλοιποι ε, να, να ερμηνεύσουν σωστά αυτόν τον κανονισμό, να, να στήσουν ένα μονοθέσιο. Μιλώ για το SEDAPS συγκεκριμένα εδώ, με έναν εξαιρετικό τρόπο που να έχει υψηλή κατώθηση, όσο γίνεται πιο ψηλή κατώθηση, αλλά να έχει και αυξημένο το ύψο από το έδαφο. Και αυτό δεν είναι εύκολο να το πετύχει στη Φόρμουλα 1. Η Ferrari δεν το πέτυχε τόσο καλά, γιατί είδαμε και poor poisoning, ναι. ειδικά στο τέλο των ευθειών και των γρήγορων στροφών. Η Red Bull δεν το είχε αυτό και έχω την εντύπωση ότι κινήθηκε μια ταχύτητα η Φεράρι, συγγνώμη, κινήθηκε μια ταχύτητα πιο πάνω η Red Bull μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Ναι, η Red Bull έδειξε μια υπεροχή στο σπά, Είχαμε εμεί στο προηγούμενο podcast η πίστα του σε βοηθάει να περνά, δηλαδή να υπάρχουν προσπεράσματα. Δηλαδή, μέχρι και, είχα πει μέχρι και 10 να ξεκινήσει, πάλι μπορεί να κερδίσει τον αγώνα. Ε, έδειξε μια τρομερή υπεροχή η Red Bull, αλλά ήταν ο συνδυασμό να έχει έναν τέλειο αυτοκίνητο, αλλά έναν ψωγνώδηγο. Για το λόγο ότι ο Σέρτσιο Πέρε ήταν μία μακριά από τον Max Verstappen, που εγώ πιστεύω ότι το ότι έχουμε δει ήταν έναν one-off. Δηλαδή, δεν πιστεύω να υπάρχει μια άλλη πίστα στο πρωτάθλημα που να δούμε τόση πολύ διαφορά με τη Red Bull. Παρένθεση στα χαρτιά τουλάχιστον η επόμενη πίστα, Ζάνμπορντ, είναι Ferrari. Είναι Ferrari, ναι. Φεράρι, ναι. Ε, το αξιοσημείωτο στο Spa είναι ότι ο Max Verstappen ήταν γρήγορο και στα τρία σέκτο. Κάτι πολύ δύσκολο να γίνει στο Spa γιατί έχουμε έναν πρώτο και τρίτο σέκτορ mm. τρομερά γρήγορα, αλλά έχουμε ένα δεύτερο σέκτορ με αρκετή με κατώθηση. Ε, ο Max Verstappen έδειξε μια αντρομερή υπεροχή. Ε, έδειξε ότι η Red Bull σχεδιάστηκε για το σπα. Δηλαδή, όλα τα μονοθήκια στη Φόρμουλα 1 υπάρχει μια συγκεκριμένη πίστα η οποία θα, είναι, κάνει τον καλύτερο σε αγώνα. Πιστεύω ότι η Red Bull ήταν ο αγώνα του σπα. Για παράδειγμα, στο Qualifying είχε γύρω στα 600 χιλιοστά διαφορά με pole position με ένα μόνο, ε, μόνο γύρο. Ε, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι ο Max Verstappen είναι ένα τέλο οδηγό. Η Red Pool είναι τέλεια ομάδα. Αλλά το θέμα του Σπά είναι ότι αν υπάρχει μια υπεροχή στο ΣΠΑ, πολλαπλασιάζεται λόγω των μεγάλων ευθειών τη μεγάλη πίστα. Δηλαδή, αν ε, τα 600 χιλιοστά, αν πα στη Μόντζα μπορεί να είναι 300 χιλιοστά. Άρα δεν περιμένω να δούμε πάλι τόση τρομερή διαφορά. Ναι. Αλλά αυτό που μπορούμε να πάρουμε από το Σπά είναι ότι η Red Bull είναι μια, έχει ίσω το καλύτερο drag efficiency ναι, ναι. που υπάρχει ε, στο σχεδιασμό του και επίσης ο Max Verstappen έδειξε την πόση διαφορά έχει ο οδηγό μαζί με τον ομό σταυλό του, πιστεύω έχει αφήσει αρκετά εκτεθειμένο το Σέρτσιο Πέρε στο Spa. Μ' άρεσε αυτό που είπε ότι είναι μια πίστα τελικά που μπήκε γάντι στην Red Bull Racing, πραγματικά απέδειξε ότι ε, με τα, το πρώτο και το τρίτο sector που είναι γρήγορα και στο μεσαίο που είναι, θέλει η κατώθηση τα βρήκαν τέλεια με το, με το setup και είναι και στη φύση στο DNA, το DNA του αυτοκινήτου. αλλά να μιλήσουμε ακόμα λίγο παιδιά για αυτή την νέα directiva η οποία έχει όριο όσον αφορά την, την κάθετη επιτάχυνση του αυτοκίνητου δεν ξέρω αν μπορούμε να το, να το εξηγήσουμε όσο με γίνεται πιο απλά λόγια Σπύρο αυτό στον κόσμο είναι το ύψο του μονοθεσίου Ανέβηκε κατά 1,5 πόντο, 15 χιλιοστά συγκεκριμένα. Ο λόγο που έγινε είναι για να μην βρίσκει στο έδαφο και να έχουμε το φαινόμενο Port Poisoning και η μονάδα μέτρηση που χρησιμοποιεί, ο τρόπο μάλλον μέτρηση που χρησιμοποιεί η FIA είναι μετρώντα τον μπροστινόν από τα δύο ε, κομμάτια τη σανίδα κάτω από το πάτωμα του μονοθεσίου, που είναι το πιο χαμηλό σημείο και ε, θα επιτρέψουν φθορά περίπου αν θυμάμαι, καλά, ε, ε, 20 μιλιμέτρα ή 10% του πάχου. Νομίζω 10%. Δεν θυμάμαι τα ούτε εγώ τα χείρι, τα μιλιμέτρα, ναι. Ναι, είναι πολύ περιορισμένο το κομμάτι που δικαιούνται να φθαρεί. Και αυτό θέλει να σπάσει το κεφαγιά ω προ το setup, το ιδανικό ύψο με την ιδανική κλίση στι ψεριέ. Αν θυμάται ο κόσμος, την Κυριακή, η Φεράρι είπε στο team radio του Κάρλο Sainz να αποφύγει τα bumps στη στροφή 5 <Συσίλια> και στη στροφή 17. Ο λόγο είναι αυτό. Διότι χαμήλωσαν στο όριο των μονοθεσιών εκεί που δικαιούνταν και φοβήθηκαν για πολύ φθορά. Αυτό ακριβώ το έκανε από τον Ασύρματο, βάσει βάση τη νέα διεκτήβα ναι. ε, 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 λόγω του ύψου του μονοθέσεων από το έδαφο ναι. ε, πάνω, πάνω στη Σταυλό, που είναι η 17 η στροφή που λε, ε, 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 ειδικά εκεί. Ε, το που βλέπαμε και με το μάτι τη Φεράρι να έχει αυτό το πρόβλημα και νομίζω πω ο Σάρλε Εκκλέρ το είπε καθαρά. Αυτή την το weekend μα έλειπε η ταχύτητα, κάτι που δεν μα σύνδεσε φέτο η Ferrari. Ναι. Και, μ' άρεσε και δεν ξέρω αν ακούσατε εκεί που μιλούσαν στο τέλο τη κούρσα ο Κάρλο Σάιντ με τον Max Verstappen που ε, έδειχνε τον Max Verstappen το monitor που πανηγύριζε και έκανε αυτά τα zigzag και του λέει ο Κάρλο Όλο τον αγώνα πηγαίνει έτσι εγώ του λέει. <laughs> Δεν είχα κράτημα. <laughs> Είναι η Ferrari, για να καταλάβει Δημήτρη, προχτέ και να καταλάβει και ο κόσμο, είδαμε στα προκριματικά ότι οι οδηγοί και ο Leclerc και ο Σάινθ ναι. είχαν έναν το μονοθέσιο. Είχαν πολλέ εξόδου, δεν είχαν καθαρό γύρο. Ο λόγος από ήταν, την Παρασκευή το βλέπαμε. Από την Παρασκευή το βλέπαμε γιατί. Γιατί έφεραν νέο πακέτο για τι πτέρυγε εξειδικευμένο για το ΣΠΑ με χαμηλή κλίση. Ε, έφεραν το μονοθέσιο ναι με το ψήλωσα όπως το ήθελε η FIA αλλά έπρεπε να το αφήσουν όσο πιο χαμηλά γινόταν να είναι νόμιμοι και έσφιξαν υπερβολικά τις αναρτήσεις και ώσπου που σφίγγεις υπερβολικά την ανάρτηση το μονοθέσιο γίνεται απρόβλεπτο εξού είχαμε αυτές τις εξόδους και είχαν και αυξημένο μάρια, degradation η ναι. με τα Γι αυτό, τον λόγο. Ακριβώς, αυτό που λέω ο Σπύρος τώρα το να το τονίσουμε. ναι, ήταν, ήταν ο λόγος που από έναν stop, που συνήθως στο SPA μπορούσε να γίνει ένα stop ο αγώνας, είχαν yeah. πάει στα δύο stop ε, λόγω του υψηλού degradation, που δεν το ότι θα υπήρχε τόση μεγάλη φθορά, αλλά από ό,τι φάνηκε είχαν όλοι degradation, εκτός ο Max <laughs> Verstappen, που ε, αυτό μας δείχνει ότι ήταν η πίστα που αρμόζει γκάντι στη, στη Red Bull. Ναι, ήταν... ναι. πως... Χωρί να μειώνουμε ξανά τον Max Verstappen Θεού, δηλαδή. Δεν ξέρω τι, τι εννοείται ναι, ναι, και πώ νιώθετε για τον Max Verstappen. Ναι, ναι. δηλαδή, είναι πραγματικά τρομερό ο τρόπο που ο ίδιο μπορεί να αξιοποιήσει το μονοθέσιο. Που δεν μπορεί ναι. να το αξιοποιήσει ο Πέρε. Ναι, η, η, η ένα-δύο ε, θέσει στο πόντιο είναι λόγω υπεροχή Red Bull. Τα 18 δευτερόλεπτα διαφορά από το δεύτερο και να αρχίζει τον αγώνα από τη η θέση είναι λόγω Max Verstappen. Και η ειρωνία, Σπύρο, είναι ότι μέχρι και θα το πω λίγο έτσι, χάρη το λογόνο, αστείευοντα εδώ τώρα, ότι υπολόγισε μέχρι και πού να ρίξει τον, το, το, <laughs> το, Tear of the Visor του. Το έριξε στην αρχή του αγώνα, ξεκίνησαν από την 13η και 14η θέση ο Verstappen με τον Leclerc, μετά που δόθηκαν όλε οι ποινέ, mm -hmm. και ε, έκαναν Έκανε ωραία μάχη, ανέβαιναν πάνω και οι δύο. Ναι. Και σε κάποια φάση πήγε να αφαιρέσει την αυτοκόλληνη ταινία από το κράνο του Verstappen και κατέληξε μέσα στον αεραγωγό των φρένων. Ναι. καλά είδε και ένιωσε κάποιο, κάποιο καπνό, υπερθέρμανση και ο, Λεκλέρ, Leclerc και ανάγκασε αυτό τη Ferrari να κάνει πρόορη στάση, το πρώτο pit stop και Κάπου εκεί θα λέγαμε ότι παρόλο που δεν την επηρέασε τόσο πολύ, αλλά την αποσυντώνησε. Αποσυντώνησε, ναι. αποσυντώνησε και χάθηκε και οποιαδήποτε ευκαιρία για κάτι περισσότερο από το Λεκλέκ. Δεν μιλώ για ανοίγει βέβαια, απλά μιλώ για να έρχονταν πιο ψηλά στην κατάταξη. σω. Ίσως... Συγγνώμη, α... Σπύρο, να πρέπει να βρούμε και κάποια λύση με τα Τέαροφ, γιατί είχε και το πρόβλημα, αν θυμάστε, από την Παρασκευή, ο Βερστάπεν ο ίδιο, όταν, όταν κόλλησε πάνω στην πίσω ψαλίδη τη ανάρτηση του ναι. μια ταινία και προσπαθούσε λέει, να πάει πιο αργά να κάνει κυρίσει με το φτιάκι για να δεν αποφύγει και ίσω τώρα, τάξη. Ε, θέλω να συμπληρώσω δύο πράγματα για το ΣΠΑ. Ε, κα, Καταρχά, αυτό με το TROF είναι δύσκολο να λυθεί διότι, ε, αν δει από κοντά Δημητρή το συγκεκριμένο εξάρτημα του κράνου, υπάρχει γόμα πάνω ναι. του για να κολλά. Και έτσι, εκεί που φεύγει και πάει, κολλά και είναι δύσκολο να φύγει. Ναι. Είναι πολύ δύσκολη η λύση με το συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει κάποιο τρόπο. Θα το κοιτάξει λίγο η FIA. Mm -hmm. Ήθελα να συμπληρώσω για το ΣΠΑ. Ο λόγο που υπάρχει τεράστια φθορά είναι κυρίω η ταχύτητα που μεταφέρεται μέσα στι στροφέ, διότι είναι δαιμονισμένα γρήγορε. Είναι η φύση τη πίστα και η ασφαλτούση είναι πολύ τραχιά. Είχα την τύχη να πάω στο ΣΠΑ. Και έβαλα το χέρι μου για να δω την, ε, την ποιότητα του ασφάλτου, να δω, τι, τι, το είδο που είναι. Και είδα ότι ήταν υπερβολικά τραχιά η πίστα. Είναι οι δύο λόγοι που υπάρχει φθορά. Συγγνώμη να σε διακόψω για κάτι άλλο σημαντικό. Φέρο, ξέρουμε ότι είχαμε και την πρώτη επανασφάλτωση τη πίστα μετά από 20 χρόνια. Και αυτό έπαιξε τον ρόλο του Βέβαια. όσον αφορά κάτι καινούριο. Ναι. Που δεν υπήρχε στο αντέτα των ομάδων μέχρι όπω ήταν πέρσι. Επανασφάλτωση τη Σοουρού. So και επανατοποθέτηση τη θα έλεγα, ναι, ναι. το κυριολεκτικά το κομμάτι το ουρούς που είναι το κάτω, το έφεραν πιο μέσα ναι. και την έκανα λίγο πιο ελικοειδές με διαφορετικό τρόπο εξόδου, ναι. είναι πιο δεξιά ναι. λόγω του ατυχήματο που είχε μπέσει ο, ναι. ο Λάντον Όρις. Γι' αυτό έγινε. Ευτυχώς να... όμω κρατήθηκε η πρόκληση. Κρατήθηκε, ναι ναι κρατήθηκε. Ε, ήταν καλύτερη από ό,τι πιστεύαμε. Ναι. Η ναι. Και να συμπληρώσω και κάτι για τον Max Verstappen που ίσω να μην το γνωρίζει ο κόσμο, είναι ένα πιλότο που προσαρμόζεται τόσο καλά στα μονοθέσια. Θα πω ένα ενδεικτικό παράδειγμα του 2020 που μου, είχε, που μου έχει μείνει στο μυαλό. Ξεκινώντα τη σεζόν στι δο, δοκιμέ τη Βαρκελόνη, η Red Bull εμφάνιζε μια αδυναμία με το δεύτερο τη οδηγό που ήταν ο Άλμπον. Αν θυμάμαι καλά, τότε πως ναι. ο Verstappen. Δεν παραπονιόταν. Υπήρχε κάποια δυναμία σχετικά με την ανάρτηση και με το αεροδυναμικό κοστούμι τη Red Bull τότε στο πίσω μέρο. Ναι. Ε, Καλύφτηκαν από τον Max Verstappen διότι απλά προσαρμόστηκε. Δηλαδή αντί να παρακολουθεί στην ομάδα, παιδιά, ε, δεν νιώθω καλά την ανάρτηση, δεν νιώθω καλά το πίσω μέρο, απλά προσαρμόστηκε και ήταν γρήγορο. Αυτό είναι να το ξέρω ο κόσμο για τον Verstappen ναι, πόσο ναι. καλό και πόσο ε, ποιοτικό και ικανό πιλότο είναι. Ωραία. που προχωρήσουμε παρακάτω, Μάρι και Σπύρο, είχε πει κάτι και έμεινε στο μυαλό μου τώρα για το θέμα με τα, τα θεάρο του Βάιζορ. Ε, Αναπόφευκτα ήρθε στο μυαλό μου αυτό ο εξαιρετικό αγαπημένο πιλότο, μια και σύντομα θα έχουμε και τον Grand της τη Ιταλία στη Μόντζα. 1971, ο μεγάλο νεοζιλανδό πιλότο ο Chris Aymon, με τη Μάτρα, μια τραγιαλαφική ιστορία. Ε, σίγουρα ο άνθρωπο ήταν κυνηγημένο από την μαυροφορεμένη του μοίρα, προηγείτο με την αγγελόφωνη εκείνη Μάτρα Β12 στην Μόντζα το 1971. Ο Χρυσέμο θα κέρδισε τον αγώνα με άνεση και σε κάποια φάση του αγώνα πήγε να αφαιρέσει αυτέ τι αυτοκολλέ από το κράνο. Και τι έγινε, έφυγε ολόκληρο το βάιζορ. Και καταλαβαίνετε ότι με 300 χιλιόμετρα την ώρα τελική ταχύτητα στη... και περισσότερα στη Μόντζα δεν μπορεί καν να κρατήσει τα μάτια σου ανοιχτά. Άρα επιβράδυνε ο καημένο ο Έιμον Άφησε του υπόλοιπου να τον προσπεράσουν. Δεν θυμάμαι που τερμανίστηκε τελικά και μα έδωσε. Αυτό ήταν το. Πάντοτε νιώθω το δώρο που έκανε ο Έιμον στη Φόρμουλα 1, γιατί είχαμε το πιο συγκρονιστικό φινάλε αγώνα όλων των εποχών. Το 1971 στη Μόντσα, η τελευταία κούρσα χωρί Σικέιν, κέρδισε ο, ο Πίτερ Γκέθιν με την BRM και ο πέμπτος οδηγό, δηλαδή αυτή που ήταν πίσω του, ο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, χωρίστηκαν να δεν απατώμε από 600 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η παλιά καλή Μόντσα. Και αυτό έγινε γιατί θα ξεχάσω ποτέ μου, γιατί ο Κρι Έιμον πήρε να αφαιρέσει το, το και έβγαλε όλο το Βάιζορ μαζί. <laughs> 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 δεν έτυχε <αδειχεσίσαι> κανένα άλλο <laughs> πιλότο <laughs> στην ιστορία. Ο πιο άτυχο πιλότο στην ιστορία, να του πω. σω αυτό έδωσε και ένα μάθημα στι εταιρείε που κάνουν τα κράνη <laughs> ναι. σχετικά με τα τιάροφ, τα πιαστηράκια που βάζουν στι άκρε. Ναι, Είναι <laughs> αυτο... πιο μεγάλα. Αυτό το το, το πιαστηράκι ήταν το, <laughs> το πρόβλημα τότε, μιλάμε <laughs> πριν 50 τόσα χρόνια. Μάριε, ναι, το, τα TR νομίζω αρχιτές φορές είχαν προβλήματα οδηγή. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια ε, ο Φερνάντο Αλόνσο είχε κάποιο πρόβλημα το TR ε, που πάλι η, το μπροστινό κομμάτι μου ονθεσίου νομίζω στα φρένα πάλι είχε κάποιο TR ε, α, αλλά χρειάζονται, δε, Δύσκολο. Θα, θα ήταν ε, λάθο να πούμε ότι δεν πρέπει να έχουμε τυχαρό. Ναι, ναι. σω να. Να αξίζουμε, παιδιά, εδώ εννοείται υπάρχουν τυχαρό για να καθαρίζουν τον, το, να βλέπει καλύτερα ο πιλότο μετά που χτυπούν πάνω και τα λάδια και οτιδήποτε άλλε ακαθαρσίε πάνω και τα βγάζουν ένα-ένα για να βλέπουν καλύτερα. Ειδικά, έχει, έχει το... πολλά. όταν πλησιάζει κάποιο πιλότο κάποιον άλλο και ετοιμάζεται για μάχη, βλέπει συχνά. Για να βλέπει καθαρά. Έχουν ναι, πολλά. Μπορεί να έχουν και 15 ναι. κατά τη διάρκεια του ναι. το αγώνα. Ναι, άρα δεν μπορώ να αναγκάσω οδηγού να βγάζουν τα TROs μόνο στο pitlane. Ε, επειδή κάνουν αγώνε, κάνουν μια μάχη στην πίστα, είναι η κρίση του οδηγού. Πότε ο οδηγό πρέπει να βλέπει καθαρά ε, στο δρόμο. Άρα ε, ναι, πρόβλημα τα TROs, ε, αλλά είναι μέρο του αγώνα. Είναι μέρο του, του racing. Άρα πρέπει να αποδεχτούν οδηγεί ότι μπορεί να υπάρχουν και τέτοιε κακοτυχίε σε έναν αγώνα που να, να μην τερματίσει λόγω του Που Νομίζω κάτι τέτοιο έχει γίνει πριν από κάποια χρόνια στο Φερνάντο Αλόνσο. Λόγω ένα Τιαρόφ είχε ενδιένευση σε αγώνα. Ναι, κάτι θυμάμαι που ήταν εμπορή το ο Φερνάντο Αλόνσο και το σχολιάζαμε τότε. Τώρα, το άλλο βεβαίω κρίσιμο με, το, με την τροπή των πραγμάτων είναι και η βαθμολογική διαφορά. Για πρώτη φορά, παιδιά, φέτο έχουμε ε, όχι μόνο τη Red Bull. Που τερ... τερμάρισαν ένα-δύο, αλλά αυτό ανέβασε τον Πέρε και στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο Σάρλ Εκκλέρ γλίστρισε στην τρίτη. Είναι πλέον 98 βαθμού πίσω από τον ε, ε, Μάξ Βερστάφεν Και ε, εντάξει, με, με, το, με, την, με το ρολόι να χτυπάει επικίνδυνο εναντίον τη ε, Φεράρη, σίγουρα πλέον μένουν 8 ε, αγώνε. Ναι, 8 ναι, αγώνε, ναι. Είναι κυριολεκτικά με την πλάτη στον τοίχων η, ναι, η, ναι, ναι. η σκουτεριά. Δεν τι πήγαν καλά τα πράγματα φέτο. Έκαναν και ήδη πολλά λάθη. Είχαν και τι ατυχίε του. Ε, σίγουρα στη Φόρμουλα, έναν καμία ομάδα δεν θα ληξεί λευκή πετσέτα, ούτε για τον τελευταίο βαθμό. Mm -hmm. Θα επιμένω στη μάχη μέχρι το τέλο και όπου βγει. Το μονοθέσιο είναι εξαιρετικό φέτο. τη σκουτερία Να, παρόλο που ήταν μια Κακή σεζόν από πλευρά διεκδίκηση του τίτλου. Ήταν μια καλή σεζόν ω προ την κατασκευή του μονοθεσίου και η σκουτερία επέστρεψε στι νίκε και στη uh, pole position. Που αυτό Μάρια είναι μια yeah. καλή βάση σίγουρα για τη Φεράρι για να χτίσει πάνω σε αυτήν την βάση για το yeah. μέλλον, για να συνεχιστεί αυτή η μάχη με την Red Bull. Δεν ξέρω όμω οι Μερσεντέ που προβληματίζεται. Δηλαδή, είδαμε μια Μερσεντέ η οποία σίγουρα είναι ακόμα προβληματισμένη, ένα ένιγμα yeah. η απόδοση του αυτοκινήτου. Πήραν το pole position στην προηγούμενη κούρσα στην Ουγγαρία. Το δήλωσαν οι άνθρωποι ότι ήταν έκπληκτοι. Ήταν από τον ουρανό εκείνο το pole. Δεν γνώριζαν γιατί, αν θέλετε, πώ κατάφεραν να ξεκλειδώσουν αυτή την ταχύτητα. Και τώρα στο Spa δεν θα ξεχάσω. Ο Χάμιλτον τον στον στο και του λένε ότι είμαστε 1,8 δεύτερα πίσω, και λέει 1,8 δεύτερα. Έλα το, το τονίσει και λέει: Το παρομοιάζει με γρο, ε, γροθιά στα δόντια, ναι. ε, κλωτσιά μάλλον, όπω και να έχει, ε, τρομακτικό. Ε, είναι αρκετά πίσω και δεν, από τη στιγμή που φτάσαμε ήδη στο σπα και περνάμε στο τελευταίο τρίτο του προαθλήματο. Σίγουρα δεν νομίζω να νιώθει την αυτοπεποίθηση να κτίσει πάνω σε αυτή τη βάση για το 23 η ε, Μερσεντέ, που δεν ξέρουμε πώ θα την επηρεάσει για το 23 αυτό το πράγμα, Μαρίε. το κάτι που δεν θέλεις να ακούσεις από μια ομάδα είναι όταν έχουν έναν κακό weekend να λένε ότι δεν ξέρουμε γιατί είχαμε κακό weekend είναι... Είναι πρόβλημα που αρχίζει από τι βάσει σχεδιασμού του μονοθεσίου, την κατανόηση του μονοθεσίου, είναι βάση της ομάδα γιατί στη Φόρμουλα 1, αυτό που ξεχωρίζει τη Φόρμουλα 1 από οποιοδήποτε άθλημα, οτιδήποτε βιομηχανία υπάρχει στον κόσμο, είναι ότι κανένα πρόβλημα δεν μένει άλυτο, έστω αν είναι one-off, έστω αν είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει συμβεί τώρα, γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. Που εντάξει, αυτό είναι ερωτηματικό. Το δεν πρόκειται ενώ σε ποσοστά πόσων τη εκατό μπορεί να ξαναεπαναλάβουμε, το, να ξαναγίνει το ίδιο πρόβλημα. Στη Φόρμουλα 1 όλα πρέπει να απειλειώνται, Τα πάντα. Δεν υπάρχει πρόβλημα που να μένει άλυτο ε, σε, σε, μια ομάδα, σε, σε, ο, σε, ο, σε, οτιδήποτε κομμάτι μονοθεσίου. Οι μερσεντέ για να μην μπορεί να βρει και τα προβλήματα σημαίνει ότι δεν έχουν απαντήσει βασικά ερωτήματα γιατί δουλεύει το μονοθέσιο, με τον ΑΒ τρόπο. Δηλαδή να τελειώνουν μία γκούρσα και μετά να βάζουν πάμπολε παραμέτρου γιατί δεν έχει δουλέψει. Δηλαδή, μπορεί να φταίει η θερμοκρασία, μπορεί να φταίει το, το πώ ήταν η άσφαλτο τη πίστα, μπορεί να φταίνει ο αέρα. Για μένα είναι πρόβλημα και για τη φετινή σεζόν αλλά και για το 23 που μα χτυπάει την πόρτα σε κάποιου μήνε θα αρχίσουν να τρέχουν στην Αυστραλία. Mm. Που εγώ περίμενα ότι σε. Στο πρώτο μισό τη σεζόν η Mercedes έπρεπε να επιλύσει τα σημαντικά προβλήματα mm. που του απασχολούν. Άρα είναι ένα αρκετά σημαντικό πρόβλημα ότι δεν γνωρίζω. Πάντω στην Ουγγαρία, θα ξεχάσω τον Louis Hamerton να λέει επιτέλου ο άνθρωπο: ε, Έχω ένα μονοδείο στα χέρια μου που μοιάζει με Racing Carlet. Ξανά ήρθε πίσω η αυτοπεποίθηση. Σιγά σιγά και ε, κάναμε έτσι σκέψει ότι εφόσον ανεβαίνει, σιγά, -σιγά και τα βρίσκει η μερσεντέ, ερχόμενοι στο σπα και αν είχε και βροχή. Και μετά, που είδαμε ότι είχαν λάβει ποινή ο Verstappen ναι. και ο Leclerc, ε, κάναμε κάποιε σκέψει ότι μπορεί ο Χάμιλτον να κλέψει μια έτσι, ουρανοκατέβατη νίκη σε μια πίστα που επιβραβεύεται ένα χαρισματικό οδηγό όπω ο Χάμιλτον. Όμω τελικά η Mercedes γλίστησε πολύ πίσω ναι. για να πετύχει ακόμα εντό εισαγωγικών εν απουσία ε, των δύο πρωταγωνιστών του τίτλου ε, να το αξιοποιήσει αυτό το πράγμα που κάθε άλλο ε, είχα μείνει πολύ πίσω. Ναι. Οι κανονισμοί είναι σταθεροί για του χρόνου. Οι κανονισμοί, ε, με κάποιε μικροαλλαγέ που έγιναν τώρα σχετικά με το ύψο, η Ferrari και η Red Bull έχουν ήδη ένα πολύ καλό μονοθεσίο. Η Mercedes έχουν ένα μονοθεσίο το οποίο δεν αποδίδει και δεν γνωρίζουν και τον λόγο. Όπω είπαμε, είναι αγώνα δρόμου πλέον να προλάβουν το 23, διότι οι δηλώσει του Ματία Μπινότο, προχθέ, σχετικά με το που βρίσκεται η κατασκευή του μονοθεσίου του 23. Είναι σχεδόν έτοιμο. Δηλαδή, είναι έτοιμε αναρτήσει κυβότιων κτλ. Και, και δουλεύουν μόνο στο αεροδυναμικό κομμάτι και είναι και αυτόν προ το τέλο. Πρέπει να βρουν λύσει άμεσα οι Είναι αυτό που λέει ο Μάρο. Όσο, όσο έχει μια λίστα με προβλήματα και δεν μπορεί να ναι. τυπικάρει δίπλα ότι βρκαλίσει, 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 σίγουρα μετρά εναντίον το ναι. χρονόμετρο στη Φόρμουλα 1. Λέω το λέω χρονόμετρο, ενώ ο χρόνο που έχουν για να, για να κτίσουν για το 23. Ναι. Και σίγουρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό. Θα δαγκώσει τη Mercedes. Είναι μια σπουδαία ομάδα που αν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να ανταποκριθεί και να κάνει ελιγμό και να λύσει τα προβλήματα. και μα το αποδεικνύει και μέσα στη σεζόν. Δηλαδή, αν είχε άλλη τα προβλήματα τη ομάδα, θα καταποντιζόταν. Ε, σίγουρα το ότι, το ότι κρατήθηκε τρίτη και παίζει τώρα και δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί όχι, ε, ε, είναι κάτι το οποίο την τιμά, αλλά είναι ένα πρόβλημα. Ναι. Αλλά να, ε, να μην ξεχνάμε ότι είχαμε μόνο μία Μερσεντέ στον αγώνα. Δηλαδή, δεν υπάρχει η ολική εικόνα το πώ θα ήταν η μερσεντέ στο SPA, αλλά με το πέρα του αγώνα έχουμε δει ότι ίσω να ήταν μία τέταρτη πέμπτη θέση. Δεν πιστεύω η Mercedes να μπορούσε να πάρει πόντιο. Φυσικά ήταν μόνο ο George Russell, ήταν εκτεθειμένο, ήταν μόνο στην πίστα, δεν είχε τον ομόσταυλο του ε, ώστε να μπορεί να βοηθηθεί η ομάδα από θέμα pistops ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά εντάξει, δεν πιστεύω ότι να άλλαζε τρομακτικά ο αγώνα αν είχαμε δύο μερσεντέ. Mm. Ε, παρά ότι έχουμε μία. Ε, απλά το πρόβλημα τη Μερσεντεσίνα ήταν ότι δεν ήταν πρόβλημα, ήταν λογικό ότι είχαν μείνει με το με τη σχεδιαστική φιλοσοφία. Mm -hmm. Γιατί είχαν ξοδέψει τόσο πολύ χρόνο που δεν μπορούσαν με του πρώτου τρει-τέσσερι αγώνε να αλλάξουν τον design. Γιατί, όπω είχα πει, θα του πάρει τουλάχιστον μισή σεζόν για να αντιληφθούν το νέο του design. Είχαν πάρει το ρίσκο να μείνουν με το συγκεκριμένο design που έχουν. Ε, δεν πιστεύω ότι ο λόγο πλέον που είναι τόσο μακριά ε, σε τελικέ ταχύτητε είναι λόγω των side -pots. Ναι, φυσικά το side βάζει έναν λόγο γιατί να είναι αργοί αν δουλεύουν, αν δεν δουλεύουν, αλλά δεν πιστεύω ότι το side pods ήταν ο λόγο που οι ναι, μεσέντε είναι ναι. τόσο αργοί. Ε, μπορεί να είναι κυριολεκτικά όλη η σχεδιαστική φιλοσοφία. Ερωτηματικό είναι του χρόνου τι θα κάνουν, αν θα συνεχίσουν ναι. με το συγκεκριμένο ή αν. Έχουν κάτι καινούργιο. Είναι και αλληλένδετα τα προβλήματα. Γιατί ξέρα, ξέρουμε ότι στο ΣΠΑ και πολύ ανεβασμένο συντελεστή. Ο σα. είχε πρόβλημα οι μερσεντέ με το να γράψει χρόνο στο ΣΠΑ λόγω και αυτού. Και είναι όλα αλληλένδετα. Αν εξετάσουμε για παράδειγμα το πάτωμα του πέραν των πλανών αραγωγών που δούλεψαν πολύ με τη γεωμετρία, δούλεψαν με το, με το stiffness και το flexibility του πατώματο στα, mm -hmm. στα, στα ευαίσθητα σημεία που περνά ο αέρα, ειδικά στο, στο πάνω μεροσπύρο, mm -hmm. εκεί που είναι ευαίσθητο και α, απλά τα λέμε αυτά συνέχεια. Αλλά και ξέρουμε είχαν υποστροφή και υπερστροφή. Το θέμα είναι όμω γιατί δεν εντοπίζουν, γιατί τα έχουν αυτά τα προβλήματα. Είναι, 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 σίγουρα σπάζω κεφαλιά. Και άμα είναι γιατί την είναι, κεφαλιά. Τότε είναι, είναι, είναι μυστήριο. το πρόβλημα. Είναι, είναι, δομικό ναι. το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Ναι. Είναι δομικό. Στη στιγμή που ξεκίνησαν με τα παραδοσιακά site posts και κατέληξαν με τα zero posts στι δεύτερε δοκιμέ, δεν υπήρχε ούτε ο χρόνο, ούτε τα, τα δεδομένα. Από την τηλεμετρία για να το Όσο μεγάλη ομάδα κι αν είναι, ε, κυριολεκτικά είναι με την πλάτη στον τοίχο και ο χρόνο δουλεύει αντίστροφα. Δεν λέω δεν θα τα καταφέρουν, yeah. απλά είναι δύσκολο. Και μ' ξέρω ότι οι ομάδε έχουν στο παρασκήνιο τεχνικού που δουλεύουν για το μονοθέσιο mm. τη νέα χρονιά. Και θα εκπλαγώ από την άλλη αν η Μερσεντέ δεν πήρε σκόπιμα και κάποιε άλλε αποφάσει εν για να. για, για λύσει για το 23 για να δουλέψουν με έναν εντελώ διαφορετικό τρόπο για το μονοθέσιο για να προλάβουν κι ένα άλλο τρένο τέλο πάντων. εγώ πιστεύω ότι λογικά η Mercedes πρέπει να έχει δει, ξεχάσει την 22, τη χρόνια του 22 και ίσω να φέρνει κομμάτια του 23 να τα βλέπουμε πλέον στο 22. Ναι, ναι. Ε, το, το, θέμα η Mercedes είναι ότι δεν μπορεί μια ομάδα να αλλάξει. Βασικά να το πω πολύ απλά. Όλα στη φόρμουλα είναι συνδεδεμένα. Δηλαδή, αν αλλάξει ένα κομμάτι του μονοθεσίου, Πρέπει μετά να αλλάξει το επόμενο, το επόμενο, το επόμενο. Δηλαδή, δεν μπορεί απλά να αλλάζει έναν κομμάτι να βγαίνει racing. Δηλαδή, είναι μια σειρά από πράγματα που μπορεί να αλλάξουν. Έχουμε τον budget cap, έχουμε μειωμένε ώρε στην αεροσύρανγκα, έχουμε μειωμένε ώρε στο CFT, έχουμε μειωμένα χρήματα να ξοδέψουν. Άρα, είναι με την πλάτη στον τοίχο. Πιστεύω η Mercedes έχει το πρόβλημα τη Honda του 2015, που ήρθα με μια σχεδιαστική φιλοσοφία, το παλιό MGUH. Ο τρόπο σχεδιάστηκε που νομίζονταν στα πλάγια του κινητήρα παρά στο πίσω μέρο όπω έχει οι Μερσεντέ. Γνώριζαν ότι ήταν λάθο. Πρώτον πρόβλημα είναι ότι λόγω το λεγόμενο tokens, δηλαδή πόσε αλλαγέ μπορούν να κάνουν, δεν θα μπορούσαν να αλλάξουν ε, ριζικά το σχεδιασμό. Και επίση, λόγω ε, κλείσιμων των κανονισμών, δεν μπορούσαν να αλλάξουν τα πάντα στον κινητήρα. Άρα, είδαμε την πλάτη στον τοίχο, γνώριζαν ότι έχουμε λάθο σχεδιασμό όμω πρέπει να βγει σε ζώμπι. Πιστεύω οι ε, έχει το ίδιο πρόβλημα. Μάρια, ε, και ω engineer τη McLaren, μια και μίλησε για MGUH, ξέρουμε ότι έχουμε αλλαγή στον κανονισμό από το 2026. Πώ αυτό θα επηρεάσει τι ομάδε, ε, Μπορώ να πω ότι ε, είναι η καλή, είναι η πιο το πούμε, healthy Εποχή τη Φόρμουλα 1, το ότι φεύγει το MGUH ήταν ένα πρόβλημα για όλε τι ομάδε, πονοκέφαλο για όλου. Ήταν ο λόγο που απέτυχε η Χόντα, ήταν ο λόγο που ε, η McLaren ε, είχε τα περισσότερα. Απέτυχε τότε μαζί σα στη Μακλάρεν η Χόντα. Ναι, ναι. Ε, ο λόγο που απέτυχαν ήταν επειδή ο Ροντ Ντένι ε, ζήτησε, ε, βασικά ο Ροντ Ντένι επιθυμούσε να φύγει από το collaboration, από τη συνεργασία του Μερσεντέ ένα χρόνο νωρίτερα από ότι έπρεπε να φύγουν. Ήρθαν μέχρι το τέλο του 2015 με τη Μερσεντέ. Κλασικό ο... Ron... ρέιζερ Ρον να βρει άμεσα ναι. λύση. Δεν δουλεύει το πράγμα, πάμε παρακάτω. Ακριβώ. Ο Ron Dennis ήθελε να γίνει η λύση το ένα χρόνο νωρίτερα. Ε, πίεσαν τη Χόντα. Honda. Η Χόντα Honda υπερεκτίμησαν τι δυνατότητε του. Ε, είχα στο πίσω του μυαλό ότι όταν είχαμε κινητήρε τσέρπι, όταν είχαμε μακλάρι Χόντα, πετούσαμε στου ουρανού. Ε, αλλά Μιλά για τι εποχέ. 88. Ναι, ναι. Που, που σίγουρα. Μια μικρή παρένθεση εδώ. Εγώ βρίσκω εξαιρετικά διαφορετική την κουλτούρα και συμφωνάτε μαζί Ακριβώς, μου. Ακριβώ. Λοιπόν. Δηλαδή, όλοι κάναμε όνειρα όταν θα επέστρεφε η, Μακλάρ, η Χόντα στη φόρμα με τη Μακλάρεν και σκεφτόμαστε ερυθρόλευκε βολίδε σε ένα πρόσ. Αλλά ήταν μια πολύ. χωρί να ρίχνουμε όλη την ευθύνη στη Χόντα τώρα. Πολύ διαφορετική η κουλτούρα τη Χόντα Βέβαια. από εκείνη που ζήσαμε ε, μέσα του 80 μέχρι αρχέ ναι. του 90. Ναι, ακριβώ. Ε... Υπερε, εγώ πιστεύω ότι υπερεκτίμησαν τι δυνατότητέ του. Είχαν ε, στο πίσω μέρο του μυαλό του τι έντοξε μέρε με χόντα, το collaboration με χόντα, αλλά ξέχασαν ότι οι τεχνικοί που δούλευαν το 1988 πλέον δεν ήταν στην ομάδα. Άρα δεν είχαν την τεχνογνωσία, δεν είχαν το χρόνο, επειδή είχαν σε ένα χρόνο να κάνουν το, μόνο, τον κινητήρα. Ε, αλλά το μεγάλο πρόβλημα ήταν είχαν διαφορά στην κουλτούρα και δεν είχαμε επικοινωνία. Ήταν τα δύο προβλήματα που είχαμε με την Χόντα, κουλτούρα και επικοινωνία. Γενικά η Μακλάρεν έχει πρόβλημα επικοινωνία ε, internally, δηλαδή μέσα στην ομάδα. Εσωτερικά. Εγώ πιστεύω ότι ήταν, είναι το μόνο μειονέκτημα τη Μακλάρεν ότι είχαμε πρόβλημα επικοινωνία γενικά. Αλλά πόσο μάλλον να επικοινωνεί με Γιάπωνε, με διαφορετική κουλτούρα που πλέον είχαν γίνει πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Και ξέρω, Μάριο, ότι έχει και άποψη γιατί στην τελική. Δούλεψε εξαιρετικά η συνεργασία Red Bull με Honda, γιατί πάρθηκαν κάποια μαθήματα, έτσι. Ακριβώ. Η... Τα χρόνια που έτρεξα μαζί με τη McLaren ήταν το training τη Honda. Ε... Στο να χτίσει. Στο να χτίσει γιατί όταν ε, είχαν φέρει τον κινητήρα το 2015 είχαν συγκεκριμένα στη Μόντζαν είχαν ρωτήσει τον ένα από τους νομίζω το διευθυντή του Racing Department της Honda αν πρέπει να πείτε συγγνώμη στον Φερνάνδο Αλόνσο που είναι δύο φορέ πάντως και πλέον μάχεται για ένα Q... ούτε καν στο Q2 δεν μπορούσε καθώς. να, να μπει. Ε, το πρόβλημα το της Honda ήταν ότι το 2015 είχαν τελευταίει ότι ήταν ήδη δύο χρόνια πίσω σε εξέλιξη σε σχέση με τους πρωτοβόρους. Άρα τα δύο χρόνια τα είχαν καλύψει το 16-17, άρα όταν είχαν πάει στην Αλφα Τάουρη, πλέον είχαν μάθει μέσω της Μακλάρη. Δηλαδή η Μακλάρη βοήθησε εν μέρη τη Red Bull να πάρει το πρόθυμα. Πρώτον okay. επειδή το training της Κόντα είχε γίνει στη Μακλάρη και δεύτερον το power train το είχαμε ε, αναλάβανε τον department όπου ήμουν εγώ στο να δίνουμε και το electric power train άρα θεωρητικά όλη η επιτυχία της κόντα ήρθε, τη Red Bull, είχε mm. έρθει λόγω δεν ναι, ξέρω, μπορεί να μα πει και στον αέρα εκείνη την ιστορία με εκείνον τον τεχνικό που και αρχικά στην Honda ναι. από εσά, από, από τη McLaren. Ο οποίο τελικά κατέληξε σε συνεργασία με την Red Bull τελικά ναι. και έφερε τι. Πήγε, είδε και έφερε κάποιε λύσει. Ναι. Ε, πριν από αυτό, απλά να απαντήσω σε ερώτηση. Τι βοηθά το MGUH, το μεγαλύτερο DNF που είχε η McLaren Honda τα λόγω του MGUH, συνήθω λόγω τη υπερβολική θερμοκρασία. Είχαμε πρόβλημα στα ψυχτικά, στο λεγόμενο coolant που βοηθά ώστε να υπάρχει να να κρατούμε σε κάτω από 65 βαθμού Κελσίου τα ηλεκτρονικά συστήματα στο μονοθέσιο. Όπου το πρόβλημα ήταν ότι, να το πω πολύ απλά, έσπαζαν οι σωλήνε πλέον όλων των ψυχτικών πήγαινε πάνω στα ηλεκτρονικά υπάρχει έναν λεγόμενο κότι για να προφυλάσσουμε τα ηλεκτρονικά από, από, από τα υγρά σε περίπτωση σφάλματος αλλά τάξι, το να έχει κάποια δεκάδες λίτρα ψυχτικού μέσα στον κινητήρα πλέον δεν σε βοηθάει οτιδήποτε waterproof protection υπάρχει στα ηλεκτρονικά τώρα ότι δεν έχουμε το GUH είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει ο κινητήρα, εύκολο να γίνουν τα ηλεκτρονικά άρα η Audi και οι Porsche έχουν πολύ εύκολη, έχουν πιο εύκολη δουλειά να κάνουν σε σχέση με το που ήταν η Honda. Να τονίσουμε εδώ, να πούμε άλλη μια φορά μάλλον ότι και η Audi και η Porsche θα κατέβουν στη Φόρμουλα 1 το 26 ως προμηθεύτριες κινητήρων να πούμε yeah. εδώ, μάλλον με την Red Bull η Porsche και δεν ξέρουμε ακόμα η yeah. Audi, πάντως έρχονται και αυτέ οι δύο ομάδε σίγουρα του ξεκαθάρισαν τι θα είναι οι κανονισμοί για το 2026, Σπύρο, έτσι, για να μπορούν να κάνουν και αυτέ την την, την, είσοδό του επιστροφή, θα έλεγα, για την Porsche, γιατί μην ξεχνάμε ότι ω προμηθεύτρια κινητήρων ε, κέρδισε τρία παγκόσμια προδαθήματα, 84, 85, 86 με την λεγόμενη McLaren Tag Porsche. Ένα προδάθημα με τον Νίκη Λάουτα και δύο με τον Φάλι Αλέν Prost ω κινητήρας η Porsche. Και η, η Audi πρώτη φορά έρχεται ω Audi ε, στου αγώνε Grand Prix, εάν εξαιρέσουμε βεβαίω τη δεκαετία του 30, οι τέσσερι κύκλοι τη Auto Union ε, κατέχτησαν και τον Ευρωπαϊκό Τίτλο το 1936 και είναι ευχάριστο να δούμε τους τέσσερις κύκλους που μονοπόλησαν την κούρσα του πιο πρόσφατα από το 24ο του Λεμάν ε, να δούμε και αυτά τα έστω, τους κινητήρες τους στην, στην ε, κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού που είναι η φόρμουλα 1. Θα συνεργαστούν από ό,τι φαίνεται με τη Red Bull στο θέμα των κινητήρων και θα είναι Red Bull Porsche και φαίνεται... Τώρα που εγκαταλείπει η Αλφα την Φόρμουλα 1, ότι θα κατευθυνθούν προ Σάουπερ μεριά, να είναι Audi Σάουπερ. Ε, αυτό δεν είναι ακόμα επίσημο, φημολογείται. Επίση, είχε φημολογεί του έντονα του τελευταίου μήνε ότι ο Λόρεν Στρόλ προσπάθησε να παιγνωσμένα να πουλήσει την AMR στην Audi και, και, σημαν... και τελικά χάλασε τον deal. Και συγγνώμη Σπύρο να τονίσουμε, εδώ μιλάς για αλφα-ρωμαίο και να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο όσοι τυχόν δεν το γνωρίζουν ότι δεν, η, δεν χρησιμοποιούσε κινητήρα αλφα-ρωμαίο η, η λεγόμενη Zauber. Στην ουσία Zauber είναι η ομάδα, δεν είναι αλφα-ρωμαίο, ε, δεν χρησιμοποιούσε κινητήρα αλφα-ρωμαίο, ήταν μόνο marketing trick αν θέλετε, ναι. ενώ τώρα εάν πάει με την Audi θα έχει κινητήρα Audi. Ναι, ναι σωστό. Άρα θα μιλάμε για... Θα, οπωσδήποτε θα ανέβει, όχι μία ταχύτητα, τρει ταχύτητε πιο πάνω η ομάδα λογικά αν, ε, αν είναι επιτυχημένο αυτό το project, φυσικά νόημα. Ανοίγει και ο δρόμο για τον Μικ Σούμαχερ. Που διέκοψε τη σχέση του με τη Φεράρα. Με τη Φεράρι, τέλο του 2022. Ναι. Ε, Πιθανολογώ ότι θα φύγει και από τη Χά. Ναι. Ο Μικ Σούμαχερ. Δεν ξέρω όμω περισσότερα, δεν υπάρχουν πληροφορίε. Ακούγεται ότι επιστρέφει και ο Τζοβινάτσι, όπω και να έχει. Ακούγεται για τον Τζοβινάτσι. Παίζει και του Ρίτσαρντο, θα τα δούμε στην πορεία αν αυτά. Απλά φαίνεται ότι είναι καλή περίπτωση για την άυτη. Ο νεαρός Σούμαχερ, περιμένουμε και εμείς να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, διότι το Silly Season φέτος ειδικά είναι ένα ντόμινο που ξεκίνησε με το πιάστη και κατέληξε να διακόψει ο Σούμα και να μπει out. Είναι, είναι χαμό, γίνεται χαμό. Μαρία, αν δεν έχει κάτι να πει για Porsche ή Audi, πάμε προ αυτό που λέμε το Silly Season. <laughs> τώρα <laughs> οι, οι μουσικέ καρέκλε με τι μεταγραφέ. Ξεκίνησαν αυτά τα, τα, θέματα με τον Πιάστρη, με τον Ριτσάρτο. 14 διαφορετικοί πιλότοι έχουν εντό εισαγωγικών αποταθεί για δουλειά στην Αλπίν. Φημολογείται περισσότερο ο Πιέρ Κασλή να καταλήξει εκεί. Ναι, άρχισε το Silly Season. Εγώ ήμουν λίγο ανέκπληκτο ότι ο Ρικιάρτο έχει κάνει όλο αυτό το χάος. Βασικά, για μένα έδειξε πόσο σημαντική είναι ακόμη η Μακλάρη στη Φόρμουλα 1, που μία θέση στη Μακλάρεν έχει γίνει η αιτία ώστε να γίνει. Το το, το, ό, το, όλο αυτόν τον ντόμινο ε, αυτό που θέλω να πω για την Audi είναι ότι ναι, ήταν η Auto Union εποχέ 30 ε, πρώτη φορά στη Formula 1 η Audi έχει δείξει ε, έχει πέσει με τα μούτρα η Audi στη Formula 1 δηλαδή το ότι αγοράζει τη Sauber σε σχέση με την Alfa Romeo που κυριολεκτικά είναι απλά ένα sticker mm. δηλαδή είναι Συμφωνούμε. απλά να βάλουν το όνομα του, αλλά δεν υπάρχει Technological input, να το πούμε. <ελίου> <ελίου> μπορώ να πω κυριολεκτικά 0% αλφα ρωμαίο από θέμα τεχνολογία, τεχνογνωσία. Όπω τα... είναι 0% και η Άστον Μάρτιν που είναι α... εργοστασιακή Άστον Μάρτιν, θεωρητικά, αλλά δεν, <σχελίου> <σχελίου> δεν, υπάρχει κάτι άλλο εκτό από Ακριβώς. stickers Άστον Μάρτιν. Ακριβώ. ακόμη τα μονοθέσια τη Αλφα Ρωμαίο φέρνουν τα αρχικά του Peter Σάμπερ. Mm. Πλέον δεν έχουν mm. αλλάξει καν τον κωδικό τη ονομασία του Σασί. Ακόμα βγαίνουν ω Σάμπερ. Το ότι η Audi αγοράζει τη Σάβερ είναι... δείχνει το πόσο σοβαροί μπαίνουν στο πρωταθλήμα γιατί αγοράζουν τη Σάβερ σημαίνει ότι θα δώσουν όλη την τεχνολογία τη Audi, τεχνογνωσία τη Audi, ε, κινητήρε που θα κατασκευάζονται στη Γερμανία από την Audi Στη Σάπερ γίνεται το chassis. Σημαίνει ότι θα μπορούν να κατευθύνουν το πώ θα γίνει το chassis, το πώ πιστεύουν ήδη πρέπει να γίνει το chassis, που να μην ξεχνάμε την κερδίση λεμάν. Δηλαδή, αν κάποιο γνωρίζει και... ναι. να κάνει chassis ναι, ναι. για racing, είναι η Audi. Και τι μου θυμίζει αυτό, μια άλλη γερμανική ομάδα που έφτασε στη φόρμα προετοιμασμένη τρία χρόνια μπροστά και τι έκανε, μονοπόλησε. Μιλούμε για τη Mercedes βέβαια. Ναι. Άρα τώρα η Audi σίγουρα τα είδε όλα με προσοχή, τα μελέτησε όλα με προσοχή. Ε, θα έρθει οπωσδήποτε τρομερά προετοιμασμένη το 26 στη Φόρμουλα και πιθανότατα, ε, όπω λε, ε, ε, να είναι πανέτοιμη για να. Εντάξει, ναι. Να ξέρω, δεν μπορούμε να πούμε μεγάλε κουβέντε, να πούμε θα μονοπολίσει, αλλά θα είναι οπωσδήποτε έτοιμη. Ναι. Αυτό που με παραξένεψε είναι ότι έχουν έρθει με ένα στόχο ότι σε τρία χρόνια θα είναι, έχουν πει θα είναι competitive. Δηλαδή θα μπορούν να μάχονται για πόδιουμ, για νίκε και μετέπειτα για προαθλήματα. Ε, εγώ το έχω δει αρκετά. Δεν θα το πω ανώριμο, αρκετά γρήγορα έχουν βάλει στόχου. Πολύ Μπορού, αισιοδόξου. Μπορούν, μπορούν, μπορούν να βάλουν στόχου, εννοείται. Όλε οι mm. ομάδε έχουν βάλει στόχου. Όπω η Αλπίν έχει βάλει στόχου στα 100 Grand Prix, που για μένα πιστεύω είναι straightforward. Να το πω κάπω έτσι, ότι τα 100 Grand Prix μπορούν να γίνουν. Από την πλευρά τη όμω, πιστεύω ο στόχο είναι αρκετά ε, Τρομερά αισιοδόξος Το ότι όμω το έχουν μπει στον αέρα, ε, αυτό με λίγο παραξενεύει. Γιατί τι θα γίνει στα τρία χρόνια, δεν είναι competitive όπω έχουν πει. Αν μη τι άλλο, δεν έκανε το λάθο τη ε, British American Racing που, όταν, ε, ε, που ήρθαν στη φόρμα των 99 Πού ήμασταν, θα κερδίσουμε <laughs> την πρώτη μα κούρσα. Ακριβώ. Ε, ναι. Ε, ναι. Αλλά εντάξει, ε, δεν έχουν το MGUH. Είναι το μόνο κομμάτι που μπορώ να πω ότι στα τρία χρόνια μπορούν να το κάνουν. Επειδή yeah. δεν έχουν το MGUH στον κινητήρα. Μόνο για αυτόν τον κομμάτι θέλω να πιστεύω ότι η Audi λέει ότι σε τρία χρόνια θα μπορούν να είναι ε, ανταγωνιστικοί. Όλο λόγω του MGUH. Ε, από πλευρά Porsche όμως, ε, δεν πιστεύω ότι η Porsche θα φέρει ε, τεχνογνωσία. Καθόλου, καθόλου. καθόλου, Επειδή το ότι έχει κάνει... Είναι διαφορετικό ροντιαλ. Ακριβώς. Το ότι έχει κάνει η, η Red Bull έχει αρχίσει ένα warehouse για να κατασκευάζουν κινητήρε παραξενεύτηκα το ότι έχει αρχίσει η Red Bull τέτοιο πρότσο για το λόγο ότι δεν έχουν κάνει τεχνογνωσία. Έχουν λεφτά να φέρουν τεχνολογία, αλλά τεχνογνωσία δεν υπάρχει στη Red Bull. Ποτέ δεν είχαν ασχοληθεί με κινη κινητήρε. Απλά του αγοράζουν, του βάζουν στο μονοθέσιο που ούτε καν ήδη αναλαμβάνει η Honda. Σχεδόν καμιά ομάδα με εξαίρεση τη Ferrari. Ακριβώ, ναι. Ε, για μένα η Porsche απλά θα είναι ένα sticker. Ε, δηλαδή, mm. ό,τι βγει από το συνεργασία Red Bull porsche θα είναι Red Bull. Η Porsche δεν θα έχει καθόλου λέγη στη συνεργασία. Απλά βρήκαν το παράθυρο να μπορούν να μπουν στη Φόρμουλα 1. Έχουν βρει ένα warehouse το οποίο να αρχίζει να χτίζεται. Λένε μπορώ να βάλω 50 εκατομμύρια, 50% όσο χρειαστεί ώστε να μπορώ, να μπορώ να μπω σε collaborator. Και δεν είναι κακό αυτό από πλευρά επιτυχία, διότι ξέρουμε ναι. ότι η Red Bull Racing είναι η ειδική τη Φόρμουλα 1 και μπορούν να συνεχίσουν να κερδίζουν. Απλά αυτή τη φορά θα συνεχίσουν να το κάνουν Αντιμετυχώντα τη με την Porsche. Θέλω Απλά να, να μην ξεγελάει ο κόσμο ναι. για τη συνεισφορά των διάφορων συνεργατών των ναι, ομάδων. Σίγουρα. Εάν κατασκευάζει όντω κάποιο τον κινητήρα ή είναι όντω εργοστασιακή ομάδα. Η Ferrari είναι εργοστασιακή. Η, Η Audi θα είναι εργοστασιακή. Η ναι. Porsche θα, είναι... θα κατασκευάζουν στην Αγγλία. Δηλαδή δεν θεωρείται γερμανική ναι. input, α πούμε, στη Red Bull. Ναι. Ο λόγο που δεν έρχονται με έναν κινητήρα είναι καθαρά επειδή έχουν δύο σάσει δεν μπορούν να κατασκευάζουν. Το είδον κινητήρα και στα δύο μονοθέστα. Σημαίνει το λεγόμενο integration, το πώ μπορούν να παντρευτεί ο κινητήρα με το σάσι, ε, μία από τι δύο ομάδε θα έχει πρόβλημα. Και επίση το θέμα των logistics. Μία ομάδα είναι στην, ε, στην Ελβετία, η άλλη ομάδα είναι στην, στην Αγγλία. Και χώρισαν το πρόγραμμα με αυτόν τον έξυπνο τρόπο. Σπύρο. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξο. Χωρί να θέλω να πω ότι θα είναι έτσι, αλλά ε, ε, είχαμε τα παραδείγματα τη BAR το παράδειγμα τη Toyota, το παράδειγμα τη BMW και πάει λέγοντα. Είναι πολύ δύσκολο το εκχείρημα. <συσχελίου> τη <Τις> Jaguar. <συσχελίου> τη Jaguar. Είναι πολύ δύσκολο το εκχείρημα και εγώ προσωπικά δεν είμαι αισιόδοξο. <συσχελίου> και το βρήκα πολύ αισιόδοξο το τρία χρόνια που είπα. Πάρα πολύ αισιόδοξο. Εντάξει, όμω έχουν ήδη αρχίσει να δουλεύουν. Ναι, δεν αφιβάλλω για αυτό. Άρα μπορούμε να βάλουμε ακόμη τρία χρόνια έξτρα. Άρα για αυτούς mm. μετράνε τα έξι χρόνια απλά λένε τα τρία χρόνια yeah. που μπαίνουμε yeah. στο yeah. σπορ. Δεν, α, δεν αφιβάλλω ότι θα έχουν επιτυχίες απλά το βρίσκω ότι είναι πολύ αισιοδόξο yeah. το τρία χρόνια. Ωραία. Και αντί να μιλάμε τώρα για τρία χρόνια μετά, θα θέλετε να μιλήσουμε <ΣΣ2> για σε τρει μέρες τι θα γίνει στη Στάντουρτ. Έχουμε την, ε, ακόμα μια ιστορική πίστα της Φόρμουλα, ένα mm -hmm. φυσικά. Ε, έχουμε το Ολλανδικό Γκραμπρί την ε, Κυριακή. Ε, βεβαίως ο Μαξ Βεστάπεν κέρδισε πέρσι την κούρσα, απλά ψάχνει να πετύχει εκεί την 30η νίκη της καριέρας του. Ο 24χρονος Ολλανδός, τέλος του Σεπτέμβρη θα γίνει 25. Ε, να πούμε εδώ ότι, ε, ναι είπαμε προηγούμενα στα χαρτιά, είναι πίστα Φεράρι, αλλά... Ε, να μιλήσουμε έτσι λίγο για την πίστα πρώτα. Είναι η, η κλασική πίστα της Ζάντμπουρτ που ε, χρησιμοποιήθηκε από τις βολίτες Πρί ε, πρώτη φορά το 1948 στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 ξεκίνησε το 1952 αλλά ε, η ιστορία ξεκίνησε να γράφεται από το 1948. Μια πίστα που τρέχει μέσα στους αμόλοφους της παραλαϊκής εκείνης της περιοχής του Ζάντμπουρτ και πραγματικά είναι μια πίστα που με κεφαλαία γράμματα βλέπω μπροστά μου τη λέξη «Flow» Αυτή η τρομερή ροή που έχει όσοι είχαν την ευκαιρία να, να οδηγήσουν έστω έναν εξομοιωτή την παλιά πίστα, πραγματικά είναι ένα θαύμα. Και πάλι, Μάριε φαίνεται αρκετά έντονα πλάνα από την ταινία Grand Prix, ναι. πολύ όμορφα πλάνα. Και πραγματικά, όταν, όταν έστω οδηγεί από έναν εξομοιωτή την, την παλιά πίστα Ζάντμπουργκ μέσα στου αμόλοφου με μηδέν περιθώρια για, για λάθη, πραγματικά σε κάποια φάση νιώθει τόσο πολύ έκσταση στο πιλωτήριο που δεν το πιστεύει αυτή η ροή. Που, 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 που εγκεφαλικά πετάς πραγματικά. Και είναι, ήταν, ήταν από τις πιο σπουδές πίστες στην ιστορία η παλιά πίστα της Ζάντβουρτ την είχαμε από το 1952 μέχρι το 1985 που ειρωνικώς αντικαταστήθη, αντικαταστήθηκε από την πιο μήκυμα ως πίστα που είχαμε ποτέ μέχρι εκείνη τη στιγμή την πίστα του Χούγκα για το Ουγγρικό γκραμπρί χάσαμε το Ολλανδικό, μπήκε το Ουγγρικό επέστρεψε τώρα ε... Το Ολλανδικό Grand Prix, λόγω και Max Verstappen, σε μια σπύρο ε, και μάρι τροποποιημένη πίστα, πώ την ε, βλέπετε αυτή την. Ε, Εγώ, τη ναι. Εγώ τη λατρεύω. Είναι όαση σε σχέση με τα αεροδρόμια του σήμερα. Έχει ψωμετρικέ διάφορε, έχει στροφέ με κλίση. Ε, έχει και μεγάλε ευθείε και, και κλεισμένε ε, στροφέ. Είναι από τι αγαπημένε μου πίστε για τον εξομοιωτή είναι πραγματικά απόλαυση. αλλά φαντάστο πώ νιώθουν οι πιλότοι πραγματικά την ώρα που οδηγούν εκεί. Είναι απίθανη πίστα. Το μόνο τη μειονέκτημα σε σχέση πάλι με την παλιά είναι ότι είναι πιο προβλέψιμη η κούρσα τη Κυριακή. Είναι πολύ όμορφο να βλέπει ένα μονοθέσιο να yeah. γράφει χρόνο, αλλά δεν επιτρέπει προσπεράσματα γιατί δεν είναι τόσο γρήγορο ο yeah. στο παρελθόν. Εκείνε οι. οι ο, κατ' εμένα, όλο το εξαιρετικά Δύσκολο και ομολογουμένω επικίνδυνο κομμάτι. Έχει σβηστεί, δεν υπάρχει πλέον. Έχει δύο σημεία, Δημήτρη μου. Ναι. Τέλο τη πρώτη ευθεία και τέλο τη δεύτερη μεγάλη ευθεία, ναι, ναι. η πίσω ευθεία. Έχει δύο σημεία για προσπέρασμα. Με τα μονοθέσια του 22 πιστεύω θα είναι ενδιαφέρον γιατί επιτρέπουν, βάσει αριθμού δυναμικού ή σιλουέτα, επιτρέπουν το ένα να πλησιάσει το άλλο. Δεν η πέρσι, πρόπερση, ναι. λόγω του ακάθαρτου αέρα, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα, θα είναι πιο ενδιαφέρον α... σίγουρα από πέρσι η κουρσά, Μάριε. Ναι, ναι, αλλά είναι λίγο στενή πίστα. Άρα ε, δεν περιμένουμε να γίνουν πολλά. Τιτανομαχίε. Ναι. πολλά προσπεράσματα. Σημαντική pole position εννοείται για το Ζάντπορτ. Ε, ωραίο το κομμάτι του μπάνκι μου. Νομίζω είναι, είχε έχει διπλάσιε μοίρε σε κλίση από το Ιντιανάπολη. Ναι. Που θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε τα μονοθέσια ίσω δεν ξέρω λίγο πλάι-πλάι αν μπορούν. Ναι, Αυτή ήταν ναι. η θεωρία του μπανκινου Ότι είναι τόσο μεγάλο που μπορούν απλά αυτοκινητομονωθέσει ναι, ναι, ναι. απλάι-πλάι. Ε, Δυστυχώ από την στι... έξω πλευρά υπάρχει κράτημα. Στην μόνο. παλιά ναι. πίστα, παιδιά, είχαμε το πιο φοβερό προσπέρασμα. Ό,τι καλέει ο κόσμο για το Spa του 2000, Χάκιν και Σούμαγερ, για μένα θα είναι πάντοτε το πιο σπουδαίο προσπέρασμα όλων των εποχών στη Φόρμουλα 1. Ο Ζίλβιντ είναι πάνω στον Άλλαντ Τζόν με μια. Φεράρι που ήταν ένα κουτί με τροχού το 1979. Μιλάμε εδώ, η Φεράρι του Γιλ Βιλνεύ. Πήγαν από την τελευταία κεκλημένη στροφή, μπήκαν στην τεράστια ευθεία, έφτασαν πάνω στην πρώτη στροφή, την Ταρζάν, που ήταν ε, κεκλημένη στροφή. Και το τι έκανε εκεί ο Γιλ Βιλνεύ, θα χρησιμοποιήσω εδώ τα λόγια του Φρανκ Ντέρνη, του τεχνικού, τότε διευθυντή της, του αρχισχεδιαστή τη Williams, Είχε πει ότι η Φεράρι ήταν ένα μονοθέσιο που ήταν ένα δευτερόλεπτο αναγύρω πιο αργία από δικό μα μονοθέσιο. Και τι έκανε εκεί ο Γιλ Μόνο ο Γιλ μπορούσε να το κάνει αυτό. Βγήκε, μπήκε στο κενό αέρα, βγήκε από την ουρά του Άλαν Τζόουν που οδηγούσε το πιο γρήγορο μονοθέσιο εκείνη τη εποχή, με ground effect που κολούσε το μονοθέσιο πάνω στην πίστα. Χρησιμοποίησε την εσωτερική ο Άλαν Τζόουν, την κανονική γραμμή τη πίστα βασικά, εκεί που είναι όλο το κράτημα και πράγματα. Τι έκανε. Ο Γιλ Βινλεφ από την εξωτερική, καλύπτοντα περισσότερη απόσταση, με ανάποδο τιμόνι τον προσπερνά με drifting από την εξωτερική 180 μοίρε στροφή το προσπέρασμα που έκανε ο Χάκιν πάνω στο Σούμι σε ευθεία γραμμή. Δεν λέω προ Θεού ήταν εύκολο. Αλλά το να κάνει προσπέρασμα πάνω στη Τάρζαν το 79 από την εξωτερική πλευρά, τριφτάροντα με του τέσσερι τροχού, ήταν πίση πάνω σε ρόδε. Και ο Γιλ Βιλνεύ, Μάριε, ήταν. Και Σπύρο. Ήταν, ήταν, ήταν αυτό ο, ο ακροβάτη. Και αυτό κατ' εμένα είναι το πιο σπουδαίο προσπέρασμα όλων των εποχών στη Φαρμακοποίηση. Θα φορμάδα. κρατήσω τα λόγια του Ζακ Λαφί. <laughs> Ακόμα δεν μια. μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν θαύματα, αλλά ο Γιλ σε κάνει αναρωτιέσαι κάποιε φορέ. φορές. Yeah. Ε, τον περιγράφει πλήρω. Yeah. και για μένα είναι το σπουδαιότερο προσπεράσμα όλων των εποχών και δεν υποτιμώ καθόλου του λατρεμένου χάκινε yeah. Σούμαχερ. <Σ2> <ΣΟ> απλά έχει περισσότερο βαθμό δυσκολία και πιο λίγο κράτημα. Ακριβώ <συμίλιο> <συμίλιο> γι' αυτό το λέτε. Ναι, ναι, για αυτό το λέμε. Ναι. Αλλά που ίσω αργότερα ο Γιούρι είχε μείνει με τρει <συμίλιο> τρόπου. Με τρει τρόπου. Ναι, ναι, Στην ίδια κούρσα. Στην και τυπικό Γιλ, είναι και εκείνο που λέγαμε και στο αφιέρωμα που του κάναμε στο τρίτο επεισόδιο, το τρίτο μα φετινό podcast, ότι ο Γιλ νοιαζόταν μόνο για την επόμενη στροφή. Και αυτό που λε είναι, εάν έμπαινε να πει να βάλει λάστιχα για να είναι γρήγορο πάνω στην πίστα να γράψει πάλι. Όχι να γράψει χρόνους, δεν τον νοιαζόταν ούτε χρόνο. Για να παίρνει τι τροφέ όσο πιο γρήγορα, πιο γρήγορα μπορούσε. Ήταν πολύ ρομαντική σίγουρα προσέγγιση, διαφορετικών όπω λέμε εποχών. Δύσκολο να καταλάβει κάποιο mm -hmm. τον Γιλ. Αλλά ναι, παιδιά, τελικά το είπαμε και τότε. Είναι ο πιο κοντινό όσον αφορά πνεύμα σήμερα στον Γιλ. Είναι ο Max Verstappen. Ναι. Ο Max Verstappen αψηφά πολλέ φορέ του νόμου τη φυσική. Ναι. Πλέον οδικά και όρημα. Ναι. Που ήταν η αδυναμία του, του Μάτσεστερ. Αυτό φάνηκε ε, στον πρώτο γύρο του ΣΠΑ, που υπήρχαν τόσε πολλέ εξόδια από την πίστα, τόσα πολλά σπροξίματα που ήταν με του. Είχα βγάλει τα. Παιδιά δεν ξέρω αν είδατε κάποια replay σε κάποια φάση. Ήταν πολύ κοντά, νομίζω, πάνω στην. μετά την έξοδο τη yeah. Μαλμετή και τη Ριβά, εκεί που είναι στροφή που λένε χωρί yeah. όνομα, εκεί νομίζω ήταν τροχό, με τροχό επικίνδυνα yeah. και με τον Λεκλέρκ εκεί. Hmm. Έκαναν, νομίζω yeah. ήταν. Πρέπει να είναι. Οπωσδήποτε η Φεράρι του Σάιν ήταν μπροστά. ήταν μέσα στο τράφικ. Και είναι η πρώτη κουβέντα που είπε όταν κατέβηκε από το μονοθέσιο πόσο δύσκολο ήταν ο πρώτο γύρο. Yeah. Και να τον πιστώσουμε και αυτό τον Μάξ Μα και στην Ουγγαρία. Που έρχονταν από πίσω πάλι. Ναι, ναι. ορίμασε. Δεν κάνει. Δε Τε... Δε δεν διακίνδυνε περισσότερο από ό,τι Δεν είχε την πίεση σίγουρα του. του δεν έχει φερό την πίεση <σπαίγεσαι> του Χάμιλτον. Ναι, είναι πιο όριμο. Είναι όμω πιο όριμο. Είναι, φαίνεται. Είναι, είναι το έτοιμος. πρωτάθλημα το έκανε καλό. είναι αυτό που έλεγε ο Μάρο από την αρχή. Όταν κατακτήριζε έναν τίτλο. Ναι, το είπε. Αλλάζει Πολύ ένα πιλότου. Ναι. Το έχει πει ότι οτιδήποτε έρθει είναι απλά μπόνου. Ναι, ναι. Άρα, ο Μαξ Βεστάπεν έχει κάνει στο κουτάκι του πρωτάθλημα ένα τικ, όταν έχει πάρει το πρωτάθλημα. Ε, το έχω πει αυτό που και να πάρει πρωτάθλημα είναι ο Λεκλερ. Ναι, ναι, ναι. Να πει το. Συγγνώμη. Όχι επειδή θέλει να πάρει πρωτάθλημα, απλά μάχεται για πρωτάθλημα τη Ferrari τα τελευταία χρόνια. Ναι. Άρα, για αυτόν. Ε, για το πώ φαίνεται στον εξωγόσμο, είναι αποτυχία για τον Leclerc αν δεν πάρει πρωτάθλημα στα χρόνια του στη Όπω θεωρούμε να θεωρεί περισσότερο κόσμο ότι, ότι απέτυχε ο Αλόνσο στη ότι απέτυχε ο Βέτσελ Του προηγουμένω ο Πρό. Ακριβώ, αλλά σε αυτό το σημείο απλά θέλω να πούμε πάλι ότι ο Μπινότσο κάνει εξαιρετική δουλειά γιατί ο Μπινότσο έχει φέρει δύο πράγματα στη Ferrari που δεν τα έχουν φέρει οι προηγούμενε γενιέ τα τελευταία δέκα χρόνια. Ότι έχει φέρει ένα μονοθέσιο που να είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι Mercedes και φέτο με Red Bull και επίση έχει φέρει μια ασφάλεια στην ομάδα. Δηλαδή, στα προηγούμενα χρόνια στη Ferrari γνωρίζαμε ότι αν πάει κάτι στραβά, την επόμενη μέρα ο, ο αρμόδιο του department θα αποχωρήσει από την ομάδα. Έχουμε δει φέτο τον Πινότο να έχουν κάποιε παράξενε στρατηγικέ, λαθασμένε, επειδή γνωρίζουμε το αποτέλεσμα, μπορούμε να πάμε στο παρελθόν να πούμε Α, αυτό ήταν το λάθο. Α το πούμε παράξενε εν ώρα αγώνα. Προβλήματα αξιοπιστία. Όπου... Ναι, αξιοπιστία που μπινότσαν απλά δεν δαχτυλοδείχνει τον department που ήταν εφανή πρόβλημα στρατηγική που μπορούσε κάποιο στην πρίση είπα, να πει Ναι, η στρατηγική είχε λάθο. Το παίρνει ω. Ε, η ομάδα μπορεί να πάει καλύτερα. Δεν δαχτυλοδείχνει βασικά ο Μπινότο έχει φέρει μια ασφάλεια στην ομάδα. Που είναι και, σταθερότητα και, θερό... και σταθερότητα έχει φέρει ένα μονοθέσιο ε, τρομερά γρήγορο. Που ε, εγώ θεωρώ ότι η Ferrari δεν. Ο Μπινότολ κάνει εξαιρετική δουλειά στη Ferrari στη μέχρι τώρα. Ναι, ναι. Αυτό α, ναι, το είπαμε αρκετά. Αλλά πολλές. επειδή είναι Ferrari, πάντα περιμένουμε να είναι πρωταθλητές. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι. Ε, ε, εάν, το, μπορώ να το ξαναπαλάω, αν πα πίσω. Νοέμβριο του 1929 από τη δημιουργία τη Ferrari μέχρι σήμερα και πραγματικά προκαλώ τον οποιοδήποτε, η ιστορία τη Ferrari είναι η ίδια και επαναλαμβάνεται. Περνά μέσα από πολλά χαοτικά χρόνια. Ακλώς. Και όπω λέει ότι ο Έντσο Φεράρι δεν έκανε λάθη κλπ., απλά δεν ξέρει την ιστορία. Ε, Προ Θεού, ένα τεράστιο τρίλο ο Έντσο Φεράρι που ήταν πολύ αυστηρό και έκρινε τον, και του πιλότου και του μηχανολόγου ε, με αυστηρότητα και έπαιρνε ε, κρίσιμε αποφάσει. Αλλά παρόλα αυτά, η Ferrari την βλέπω πάντοτε εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Yeah. Ε, να περνάει μέσα από αυτά τα χαο, χαοτικές χαοτικέ περιόδου που yeah. μια κάθε τόσο στην πόρτα του τίτλου. Αυτό yeah. δεν άλλαξε σχεδόν ποτέ. Yeah. Με μπορεί μικρή εξαίρεση, θα έλεγα, ε, μέσα του 70 με τον Νίκη Λάουτα και μέσα yeah. τις δεκαετίες του ε, αρχές αρχέ Μέσα τη δεκαετία του 2000 yeah. με τον Μάικλ Σούμαγκερ. Του, όχι συμπτωματικά, του πιο ψυχρόεμου Αυστριακό-Γερμανού. Yeah. Γενικά η Φόρμουλα 1, εγώ το παρομοιάζω ρόλο Δηλαδή είναι πολύ αργή άνοδο, η λεγόμενη πενταετία το πεις, λέω εγώ, οι 100 αγώνες είναι αρκετά αργή άνοδο, αλλά μόλις βγεις στο ψηλότερο σημείο του roller πλέον η... το πώ κατεβαίνει είναι αρκετά στήριο. Και είναι στή... εκεί που θέλεις η σταθερότητα, ναι. για να μην γλιστρίζει ναι. ξανά από... από το, επίπεδο που ανέβηκε φέτο, να μην κινδυνεύσει να γλιστρίζει την επόμενη χρονιά, την επόμενη χρονιά που γλιστρίζει τέταρτη-πέμπτη στο πρωτάθλημα. Ναι, αλλά όμω αν δούμε όλα τα πρωτάθλημα Φόρμουλα ε, μπορούμε να πάμε πίσω μέχρι αρχέ του 30, καμία ομάδα δεν μπορούσε να μονοπολίσει πάνω από πέντε χρόνια. Συνήθω είναι μια πενταετία που μια ομάδα μονοπολεί. Mm. -hmm. Αυτό ε, μπορούμε να πάμε στο 60 με τι Lotus, μπορούμε να πάμε mm -hmm. με τι Williams, mm -hmm. μπορούμε να δούμε τι Ferrari. Παρέθεση, ε, Μάρια, τη σύγχρονη εποχή και μιλάω από το 2000 και μετά που μονοπόλησε. Πενταετία η Ferrari και πιο πρόσφατα οι Mercedes περισσότερα ακόμα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι ε, Άλλαξε τόσο πολύ το άθλημα και ναι. οι κανονισμοί είναι πιο τέλο πάντων σταθεροί. Οι ομάδε ακόμα δεκαετία του 50, 60, 70, 80, 90, πειραματιζόντουσαν ναι. πάρα πολύ. Το κάθε μονοθέσιο ήταν διαφορετικό, όχι μόνο μέρα νύχτα από τη μια χρονιά στην άλλη, αλλά οι... έβλεπε. 12-16 διαφορετικά μονοθέσια, 16 ομάδε για παράδειγμα, και ήταν εντελώ διαφορετικό ναι. το κόνσεπτ και, και, οι κινητήρε, οι, οι, οι του ναι. ήταν πολύ διαφορετικέ. Συγκεκριμένα, ε, αρχέ, ε, νομίζω το 1963 στο Ζάντμπουργκ, ε, στον αγώνα, σχεδόν όλο τον Κρήτη. Jim Clark νομίζω κέρδισε. Κέρδισε ο Jim Clark, ναι. Μία από τι τέσσερι νίκε που έχει στο, στο Ζάντφουρτ, είχαν φέρει Όλοι εντελώ καινούργια μονοθέσια, καινούργιε μηχανέ. Δηλαδή, στο 60 ήταν λογικό να δει μέσα τη σεζόν να αλλάζουν εντελώ τα μονοθέσια. Ναι. Δεν είναι όπω οι σύγχρονε εποχέ που περιμένουμε του πρώτου τρει-τέσσερι ναι. αγώνε να φορμαριστεί το πώ θα είναι ο μονοθέσιο για να τελειώσει η σεζόν. Οποιαδήποτε στιγμή τη σεζόν μπορούσαν να φέρουν καινούργιο μονοθέσιο ή να τρέχουν για τρία χρόνια με ένα παλιό μονοθέσιο. Ή ακόμη και κινητήρα. Ναι. Μιλώντα για Lotus και για Jim Clark και για Zandburg, την τέταρτη και τελευταία του νίκη στην πίστα, που νομίζω μέχρι σήμερα είναι ο πιο πολύ νίκη. Ναι, τέσσερι. Ο... Ε, Κανεί δεν έχει περισσότερε. Ε, με τρει ο Νίκη Λάουδα. Ναι, ναι, ναι. Τέσσερι. Είναι τέσσερις ο μόνο που πέτυχε ναι, ναι, τέσσερι ναι, ναι, ναι. ο Jim Crack. Τελευταία του νίκη το 1967 ήρθε όταν έβαλαν ένα εντελώ καινούριο κινητήρα στο μονοθέσιο και μάθαμε όλοι τι είναι Cosworth, ο κινητήρα Ford ναι. Cosworth, που βεβαίω είναι. Τα αρχικά του uh, Mike Kostin και του Keith Dagworth, από τον Κώστην mm -hmm. και uh, Dougworth. Από το Worth του Dougworth, uh, που ήταν δύο βρετανή τεχνικοί, και, um, κέρδισε στον Τεπούρου του κινητήρα αυτό, το Zandturk του 67. Και αν δεν απατώμε μέχρι σήμερα. Είναι ως, πιο ο, ο πιο επιτυχημένο κινητήρα των όλων των εποχών. Αυστηρά μιλώντα ω συγκεκριμένο μοντέλο κινητήρα. Φεράρι και Μερσέντ έχουν παραπάνω νίκε ω κατασκευάστριε από τη Φόρτ, αλλά ω συγκεκριμένο κινητήρα, νομίζω ναι, 176 νίκε. Ναι. Από το 67. Μέχρι το 1983, αν θυμάμαι καλά, κέρδιζε αγώνε. Είναι σπουδαία εταιρεία η, η Cosworth. Ε, θυμάμαι, ήταν και η πρώτη εταιρεία που ε, ξεπεράσαν τι 20.000 στροφέ. Η πρώτη. Α, μιλά για μεταγενέστε. Το 2006, 2006. Έξι με τον Νίκο Ρόσπεργκ. Στον Παχρέιν. Στον Παχρέιν που γράψε για τον ταχύτερο γύρο. Σωστό, στον Τεμπούτο του. Είναι μια εταιρεία άκρο επιτυχημένη που σήμερα λείπει εντονότατα από τη Φόρμουλα 1 mm. και μακάρι να επιστρέψει εταιρεία races όπω του χρειαζόμαστε. Mm. Όχι marketing. Mm. Όχι marketing. <laughs> ναι, οπωσδήποτε. οπωσδήποτε. Και πηγαίνοντα έτσι λίγο ακόμα πίσω στο, στην ιστορία του Ζάντμπουργκ για να πούμε και έτσι λίγε όμορφε ιστορίε από το παρελθόν στον κόσμο. Η πρώτη κούρσα είπαμε γίνεται το 1948. 1948, την κέρδισε ένας πρίγκιπας, ο Πρινς Μπίρα, ε, ε, ο οποίο ήταν από το πρίγκιπα του Σιάμ, σημερινή Ταϊλάνδη. Yeah. Ποιο είναι σήμερα yeah. είναι ο Άλμπορν. Ο, ο Άλμπορν. Ναι. Είναι μισό. Ναι, μισός. είναι, είναι μισό βεβαίω. Βρετανό yeah. ε, αφορά την. Αλλά τρέχει με την Θαλανδέζικη τρέχει σημαία. Τρέχει με την Θαλανδέζικη yeah. σημαία. Ε, ο Πριν Μπύρα, εξαιρετικό πιλότο, κέρδισε με Maserati το 1948 και έγινε ο πρώτο Ασιάτη πιλότο αργότερα Φόρμουλα 1. Και μάλιστα υπάρχει μια έτσι, αν θέλετε, συγκινητική η ιστορία με τον θάνατο του, ε, τον έπαθε καρδιακή προσβολή στο underground του, 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 του Λονδίνου το 1985 όταν πέθανε και δε, δεν ήξερε κανένας ποιο ήταν ε, μέχρι που βρήκαν ένα, ένα σημείωμα στην τσέπη του, τέλος πάντων μια, με, με την στη γλώσσα του και σιγά σιγά το, το, το έστειλαν κάπου, το μετάφρασαν και ανακάλυψαν ποιο ήταν ο πρίγκιπας Μπυρά πέθανε το 1985 στο underground του Λονδίνου αυτός ο φοβερός Πρώτο ασιάλη πιλότο στην ιστορία τη Φόρμουλα που κέρδισε την πρώτη κούρσα στη Ζάνμπρουρ το 1948. Το και μετά, 1949, είχαμε την πρώτη νίκη τη Φεράρι. Προτού είπαμε ξεκινήσει και θεσπιστεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Κέρδισε την κούρσα ο Λουίτζι Βιλορέζι, από τους αγαπημένους μου πιλότους της δεκαετίας του αγαπημένου μου πιλότου τη δεκαετία του 1950, μέντορα του μεγάλου Αλμπέρτο Ασκάρη. Κέρδισε το θρελικό 1000 μίλια το 1951 για τον Έντζο Φεράριο, ο Βιλορέζι, και θυμάμαι παιδιά. Ε, να τον ακούσει σε προτού πρωτού πεθάνει μέσα του 90 δεκαετία, δηλαδή, νομίζω πέθανε το 97 πέθανε σε ένα μοναστήρι αβοήθητο, και αυτό είναι κάτι που πιο ο τώρα, αλλά εντό εισαγωγικών δεν κατάλαβα ποτέ την σκουτερία Φεράρι γιατί να αφήσει έναν θρύλο μεγατόνων όπω ο Βηλορέζη να πεθάνει πανφτωχό στην ουσία σε ένα μοναστήρι χωρί να δώσει κάποια στήριξη. Ήταν, ήταν γίγαντε αυτοί οι άνθρωποι. Και τώρα παρασύρωμαι και να πω ότι χωρί υπερβολή θεωρώ την κούρσα του Μίλλε Μίλια, που ήταν ένα από τους λίγους του λίγους νικητέ του Μίλλε Μίλια το 1951 που κέρδισε ο Λουίτζι Βιλορέζι, χωρί υπερβολή, το ξαναλέω, να ισοδυναμεί με 100 νίκε στη Φόρμουλα 1. Μια νίκη στο Μίλλε Μίλια. Έτρεχαν σε ανοιχτού yeah. εγκυκλοφορία δρόμου τη Ιταλία. Χίλια μίλια περούσαν από τα κατόφλια των, των, σπιτιών. Και ο μόνο εντό εισαγωγικών πιλότο, δηλαδή σήμερα που του αξίζει να πούμε την κέρδη σε 1000 μίλια είναι ο Χάμιλτον που πέρασε τι 100 νίκε. <laughs> <laughs> Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον ότι μέσα στα δικά μου μάτια, χωρί υπερβολή, ε, το 1000 μίλια ήταν. Ποιο είμαι εγώ, φυσικά. Ο Έντσο Φεράρι είπε ότι εάν δεν πάρει την καρόση σημαία στην Πρέσσα, που ήταν το finale του 1000 του, 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 του μίλια, δεν μπορεί να πει πω είσαι, είσαι ένα από του γίγαντε, από του σπουδαίου πρωταθλητέ. Σπουδαία κουβέντα. Πολύ ναι. σπουδαία. Δυστυχώ δεν υπάρχει σήμερα. Θα ήθελα πολύ να ζούσα σε άλλη εποχή και να το έβλεπα. <laughs> Πάρα <laughs> πολύ. <laughs> ε, <laughs> ναι, εντάξει, υπάρχει ναι, το ιστορικό Μίλε ναι, Μίλια, αλλά δεν ναι, και... είναι. Καμία σχέση. Είναι μπλασφημία. Το... Εντάξει, ναι. τώρα ο άλλο Ιρουάριο, ο Κόντε Αϊμομάτζη, yeah. που ήταν ο, ο εμπνευστή τη ιδέα του Μίλε Μίλια, δεν ήθελε να ακούσει όταν του έλεγαν στον παλιό σύλλογο τη Μπρέσσα να. Επειδή εντάξει, είχαμε και αρκετά ατυχήματα, ορισμένα από αυτά θα αναντιφόρα, ότι σιγά σιγά θα πρέπει να αλλάξει την κούρσα του και να την κάνει κούρσα α, παρέλαση. Και ο ίδιο έλεγε: Παιδιά, μην υποκύπτεται. Υπάρχει αρκετός, αρκετές, αρκετή συμβιβασμό στο άθλημα μα. Ε, διπλοπροσωπεία και μερκαντιλισμός λέει. Και ότι ε, ε, για μένα λέει, ανέκαθεν, αυτό που πρέπει να φτάνει προ το τέρμα είναι αυτό που τολμά να κρατήσει όσο γίνεται το πόδι του καρφωμένο στον γκάζι για περισσότερη ώρα, είπε. Φυσικά. Είχαμε εκείνο το μεγάλο ατύχημα του πώ πέθανε το Μίλλε Μίλια το 1957 ο, ο Ισπανό Μαρκίσιο Ντεπορτάκο. Μεγάλη ιστορία αυτή, να την πούμε μια άλλη φορά. Αλλά ε, είχε ατύχημα προ το τέλο τη κούρσα και σκορώθηκαν και, και αυτό και ο συνοδηγό του Έντε Νέλσον και παράσυραν και στο θάνατο δέκα ε, θεατέ εκ των οποίων και πέντε παιδιά, που σίγουρα. Εντάξει, και κάπου εκεί κήρυξε τον πόλεμο το Βατικανό στον Έντσο Φεράρι, τον ονόμασε ο σύγχρονο χρόνο που καταβροχθίζει τα παιδιά του. Αλλά είναι από άλλε εποχέ αγώνε αυτοί βεβαίω, που έγραψαν, έβαλαν τι βάσει για τον θρύλο αυτού του του που ονομάζεται είτε Φόρμουλα 1, είτε αγώνε Grand Prix, είτε αγώνε θηροδών βολίδων. Εντάξει, θα θέλαμε να ζούσαμε για να δούμε και εμεί τέτοια πράγματα, αλλά ναι. Πιο καλουπομένα σήμερα είναι τα. Ναι, ναι είναι πιο καλουπομένα και με γνώμονα την ασφάλεια αν περισσότερο. Έπρεπε να την ασφάλεια, αλλά προσπαθούν να βοηθήσουν τι αυτοβιομηχανίε. Βέβαια, πάντω. Που κακούν προ... προ... προσπαθά να αντιληφθώ πώ μπορεί πλέον η Φόρμουλα να βοηθήσει τι αυτομηχανίε, γιατί η αυτομηχανία πλέον έχουν πάει στην ηλεκτρογίνηση. Ναι, έχουν, ναι. Ε, με τους του σύγχρονου κανονισμού του 2026 έχουν ε, διπλασιάσει τον το MGUK, το ε, το regenerative braking που έχουν τα μονοθέσια αλλά δεν πάβει να είναι combustion engines, εννοείται να biofuel αλλά η αυτομηχανία δεν θέλει biofuel θέλει φουλ ηλεκτρογίνηση ε, προ, προσπαθώ να συνδέσω το πώς αυτομηχανίες όπως η Ιάουτι ε, θέλουν να μπουν στο σπορτ γιατί τους βοηθάει που κατά μένα η Audi όπως όλοι οι, οι γερμανικές αυτομηχανίες πλέον ε, έχουν όμως τα ηλεκτρο, ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά εγώ πιστεύω είναι σίγουρα καθαρά τους... drive to survive ο λόγος Ακριβώς, που μπαίνει. Ε, 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 ναι. Και σίγουρα είναι, είναι, είναι marketing. Η ναι. φόρμουλα 1 πλέον είναι, 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 ε, είναι marketing. Ναι. Ναι. Ε, Επίση, κάτι άλλο που θα θέλω να αναφέρω για την Audi ότι έχουν πει θα είναι για ένα long term. Ναι. Ε, δεν είμαι αρκετά σίγουρο. Βασικά αυτοί λένε long term αλλά το long term για την βιομηχανία είναι πέντε χρόνια. Mm. Ε, όταν ακούμε εμεί το long term, σκεφτόμενοι Ferrari, McLaren, <σχύνει> ε, μπορεί να πέφτουμε στην παγίδα αν ότι θα μείνουν στη Φόρμουλα 1 για μια ετία. Εγώ δεν πιστεύω για ότι, ότι αν στα τρία χρόνια ή στα πέντε χρόνια δουν ότι τα χρήματα που ξοδεύουν δεν μπορεί να μεταφραστεί σε νίκε, που αυτό μεταφράζεται σε καλύτερο marketing, σε καλύτερε πωλήσει στην Αμερική, σε καλύτερε πωλήσει στην Κίνα, που είναι ο λόγο που μένουν στη Φόρμουλα <σχύνει> 1. Ναι. Δεν πιστεύω ότι θα παραμείνει στη Φόρμουλα 1. Αν ίσω να καταλήξουν κάτι σαν Toyota ή BMW. Και αν φύγει η Μαριέ από τη Φόρμουλα 1, θα μείνει και μια μεγάλη τρύπα εκεί, Γιατί ο, ο Ρέισερ, ο Πίτερ Σάπερ, που είπε, δεν νομίζω να επανέλθει ξανά μετά που θα αγοράσουν την ομάδα του. Θα, θα είναι δύσκολο θα, θα μείνει εκεί τρύπα η οποία θα τη δημιουργήσει ακόμα ένα αυτοκινητοβίχανο, ο, ο οποίο θέλει να, να πουλήσει αυτοκινήτα στην ουσία. Ναι. Το 2020, ε, μέσα στην παντοκρατορία τη Μερσέντε, να θυμίσουμε ότι είχε 8 συνεχομένα προαθλήματα κατασκευαστό σκεφτόταν να φύγουν από τη Φόρμουλα 1 μέσα στι επιτυχίε, μέσα στι νίκε, μέσα στα πρωταθλήματα. Πούλησαν το 33% στο Τότο, που είναι αγωνιστικό διευθυντή, και 33% στην Ineos, την εταιρεία που είναι main sponsor ή sponsor αυτή αν προτιμάτε. Και κράτησαν το 33%. Εδώ σαν κινητήρε στη McLaren, με τη σκέψη του να κλείσουν την ομάδα της Φόρμουλα 1, να μείνουν κατασκευαστές κινητήρων και να έχουν Κεντρικό ναι. συνεργάτη τη McLaren. Η Worksteam. Work Και στο τέλο λόγω του Drive to Survive έμεινα στη Φόρμουλα 1. Ακόμα είναι λίγο άγνωστο κατά πόσο. Θα συνεχίσουν διότι αν έχουν ακόμα μία αναποτυχημένη σεζόν όπω τη φετινή, δεν είναι πολύ σίγουρα τα πράγματα. Απλά θέλουν να εξηγήσω στον κόσμο τον τρόπο που σκέφτονται οι αυτοβιομηχάνοι. Ναι, Win on Sunday, Cell on Monday. Και ακριβώ το παλιό αμερικάνικο ρητό, You win on Sunday, you sell on Monday. Αλλά και τα νούμερα που μιλούν από μόνα του. Άμα πώ κατεβαίνουν στι πίστε, εκεί που δεν κατέβαιναν καν. 150-180 τώρα μιλάμε για 400 ναι, ναι, κόσμο. Ναι. τηλεθέαση επίση, λόγω πάλι drive του survivor, ναι. αυτό οπωσδήποτε οι αυτοκινητοβιομηχανοί θέλουν να το εκμεταλλευτούν. Ναι, σίγουρα. Ναι, ναι. ε, και είναι αυτό που λέμε τώρα επαναλημμένα. Άλλο racer, άλλο αυτοκινητοβιομηχανό. Θα πω εδώ και μια έτσι αστεία ιστορία. Όταν ήμασταν τότε με τον Πίτερ uh, Προδρόμου, τότε τεχνική κεφαλή τη uh, Red Bull Racing. Uh, πότε ήμασταν το. Μέσα του Αρχέ ε, αρχές του 2010-2012, mm -hmm. εκεί περίπου, ήμασταν σε μια πίστα στη Λευκοσία, τέλο πάντων, και παρακολουθούσαμε α, από τα μόνιτρο της πίστας τα προκριματικά του Γκρικού Γκραμπρί. Κάποιοι τύποι στο πίσω παγκάκι λένε ποιο κατασκευάζει τους... Α, τα αυτοκίνητα τη Red Bull και του λέει, ο άλλο του λέει Ρενό. Και εγώ. Και... Είπα στον Πίτερ την κουβέντα τι λέγανε ας πούμε τύποι πίσω και ο άνθρωπο ε... πολύ προσγειωμένο, δεν... δεν χλέβασε. Δεν... Νόμιζε ο, ο κόσμο, yeah. νόμιζε ότι κατασκευάζει. Δεν μπορεί να σκεφτεί ότι ναι, δεν κατασκευάζει η Red Bull η εταιρεία που κάνει τα, ποτά τα... 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 ενέργεια στο μονοθέσιο, αλλά το αυτοκίνητο είναι Red Bull. Είναι ομάδα Φόρμουλα 1, δομημένη, τέλεια ομάδα Φόρμουλα 1. Δεν είναι Μηχανος. Είναι αυτέ οι ομάδε που θέλουμε να είναι στη Φόρμουλα 1. Απλά η Ρενό, τότε όπω σήμερα η Χόντα, προ, προμήθευε τον, τον κινητήρα. Άλλο ο μηχανό και άλλο το εργοστάσιο ναι. Φόρμουλα 1. Ναι, η, η Red Pool είναι racing team. Η, η, η θεωρία του racing team ε, που πιστεύω το παράδειγμα είναι η Lotus. <Sunday> ο, με τον Colin Chapman, είναι ότι κατασκευάζουμε το chassis τεχνολογία, τεχνογνωσία και παίρνουμε κινητήρα για να είμαστε competitive. Αν ο κινητήρα είναι πιο αργό, απλά το βγάζει, βάζει άλλον κινητήρα. Αυτόν κάνει η Williams, αυτό κάνει η McLaren, αυτό κάνει η Red Bull. Είναι ε, pure racing teams. Αυτή είναι η ιδέα του racing team. Η ε, Audi δεν θέλουμε να την υποτιμήσουμε. Είναι yeah. πάντα ήταν στο yeah. μο, στο Sport. Αλλά αν ο λόγο που μπαίνουν μέσα είναι καθαρά ε, πόσα αυτοκίνητα θα πουλήσουν Αμερική, Κίνα και λόγω της, ε, το πόσο το νεανικό κοινό βλέπει τη Φόρμουλα 1. Πλέον δεν πιστεύω ότι θα του κρατήσει περισσότερο από 3-4-5 χρόνια, αν είναι ο λόγο που μπαίνουν, είναι αυτό. Ναι. Και μην ξεχνάμε, παιδιά, γιατί η πρώτη racing team στην ιστορία, όπω ξέρουμε σήμερα, είναι η σκούτερια Ferrari. Δεκαετία του 30, ε, κέρδιζε αγώνε με μονοθέσει τη Αλφα Ρωμαίο, αλλά ήταν ο προάγγελος των ομάδων τη Φόρμουλα 1 ήταν αυτοί που έπαιρναν τα αυτοκίνητα που κατασκευάζει η Αλφα Ρωμαίο, τα έκαναν αγωνιστικά αυτοκίνητα, το τροποποιούσαν. Η διαλογή των πιλότων, η σύλληψη τη ιδέα για τη σχεδίαση των βολίδων και των κινητήρων ήταν όλα δουλειά του Έντζο Φεράρα και των δικών του ανθρώπων. Και, και θα έλεγα με αυτή την άποψη ότι η Αλφα παρόλο που το είπε και ο ίδιο, δεν ήταν η μάνα του Εντζο Φεράρι. Νομίζω πω ήταν η γυναίκα του, αν μπορεί να πει, πει κάποιο έτσι. Διότι, διότι, εάν δεν υπήρχε ο Εντζο Φεράρι, χωρί να υπερβάλλω τώρα, δεν θα υπήρχε η χρυσή ιστορία της Αλφα Ρωμαίου στους αγώνες ναι. η σκουτερία Φεράρι η πρώτη νίκη της, της, Φεράρι στη Μόντζα ήταν το 1933 με μονοθέσιο της, Αλφα με τον Λουίτζι Φατζόλη πιλότο αλλά ε, είναι αυτό μπορούσε να πει κάποιο μα τι κάνει ο Έντζο Φεράρι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κατασκευάζει αυτοκίνητα ναι αλλά ήταν ο μάναγκρ της ομάδας ήταν, ναι. αυτός, ήταν, ήταν ο εγκέφαλος ήταν, ήταν όλα αυτά που παίρνει τις μεγάλες αποφάσεις που, ναι και που ε, γινώνω, ήταν ο ρέισερ που έκανε τα άψυχα αυτοκίνητα παραγωγής τα έκανε σε αγωνιστικά και αυτέ είναι οι ομάδε τη Φόρμουλα Αυτό που λέμε πανελειμμένα, όπω όπως και οι, και οι Μερσεντέ, ε, είναι, είναι πρώην ε, ε, British American ναι. Racing. Αν θέλετε το εργοστάσιο, ναι. εκεί που, ε, και οι κινητήρε στο Brixworth που ε, το είπαμε αρκετέ φορέ να μην επαναλαμβάνουμε του εαυτού μα. Ε, ε, ναι. ε, απλά θέλω να οκληρώσω για την Audi ότι ε, ε, είναι θετικό να την η Audi για τον λόγο ότι αν είναι καλύτερα να, μπει, να αγοράσει τη Σάουπερ, να ενδυναμώσει τη Σάουπερ, παρά να έρθει ω 11η ομάδα, γιατί καλύτερα να έχουμε 10 competitive, 10 δυνατέ ομάδε, παρά να έχουμε 11 ομάδε. Απλά να κάνουν ένα deal εκεί για να επιζήσει ο Πίτερ Sάουπερ όταν θα αποφασίσει σε εκείνο το long term που λε η Audi να φύγει. Ναι, άρα ε, εγώ βλέπω ότι παρά να μείνει αλφαρωμένο τη Σάουπερ με το, ε, τα αποτέλεσματα που φέρνει και να έρθει η Audi ω 11η ομάδα και να είναι. Α το πω super competitive, δηλαδή αρκετά ανταγωνιστή. καλύτερα να αγοράσει τη super και να απλά να, να ενδυναμώσει την ομάδα. Δηλαδή, mm -hmm. το πιο θετικό είναι να βλέπουμε 10 ομάδε που να είναι όλε ανταγωνιστικέ. Και σίγουρα είναι λογικό μια ομάδα όπω η Αλφα Ρωμαίο, έστω το όνομα ομάδα Αλφα Ρωμαίο, που είναι κάτω από την ομπρέλα του ίδιου όμιλου με την σκουτερία Ferrari. Α μην κάνει κανεί όνειρα ότι μια μέρα θα, θα, θα ανέβει η Αλφα Ρωμαίο και θα πέσει η Ferrari για να, για να ξεκινήσει να παίρνει τίτλου η Αλφα Ρωμαίο. Είναι καθαρά marketing αυτό που γίνεται ναι. με την Αλφα Ρωμαίο. Και αυτό που λε τώρα με την Audi που πρέπει να γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο. Η Audi θέλει να κερδίσει τίτλου στη Φόρμουλα 1 ναι. και σίγουρα είναι. Πιο ευχάριστη, μιλώντα πάντοτε ω Razers, αυτή η αλλαγή που θα γίνει για να υπάρχει ένα στόχο για τίτλο και όχι απλά να είναι μόνο marketing. Ε, ναι. Ε, σε, εγώ πιστεύω ότι είναι λόγω του MGUH. Τα τρία χρόνια που έχουν βάλει στόχο είναι λόγω ότι δεν έχουν το MGUH. Και είναι <Ms>. αυτό που περίμεναν πρωτού κάνουν επίσημα την απόφαση, Μάρι. Ναι. ναι. Mm. ναι. Ε, επειδή το MGUH ήταν ο πονοκέφαλο όλων των ομάδων. Ήταν ο λόγο που απέτυχε η McLaren Honda. Ε, από την αρχή, οι ομάδε δεν του άρεσε η ιδέα του MGUH γιατί ήταν πολύ δύσκολο να γίνει integrated γενικά σε όλο το hybrid κομμάτι του μονοθεσίου. Ήταν, το, ήταν ένα εξάρτημα, ένα κομμάτι του hybrid που συνεχώ είχαν σφάλματα, δύσκολο να καταλάβει το σφάλμα. Ε, από την αρχή, οι ομάδε είχαν πει ότι α βγάλουμε το MGUH. Νομίζω είχε γίνει αναφορά στα πρώτα 2-3 χρόνια νομίζω μέχρι και οι μερσεντέ είχαν πει ότι. Δεν μας βοηθάει κάτι το MGUH παρά να έχω αυτό το κομμάτι του hybrid. ας επεκτείνουμε το MGUK, δηλαδή την κινητική ενέργεια ναι, του μονοθεσίου. Ναι. Άρα είναι σε πολύ πολύ καλύτερη μοίρα από τη Honda του 2015, γιατί, γιατί κάποιοι αρχίζουν να, να γίνει μια παρομοίωση ότι και η Honda έχει έρθει σε αυτό το hybrid ε, εποχή τη Φόρμουλα, αλλά δεν τα βγήκε καλά. Ναι, αλλά η Honda έχει έρθει με ένα MGUH και με ένα χρόνο development, η Audi έρχεται με τρία χρόνια development χωρί MGQH. Άρα είναι ο μόνο λόγο που πιστεύω ότι τα τρία χρόνια τα είχα θέσει ε, με βάση αυτόν τον γνώμονα. Ωραία, Σπύρο. Θέλω πολύ να δω την Audi ανταγωνιστική και τη Ferrari και τη Red Bull και τη Mercedes. Ε, έχουν βουνό να ανέβουν, αλλά εμπιστεύομαι και την τεχνογνωσία του και το πάθο του για του αγώνε. Α ελπίσουμε ότι θα τα πάει πολύ καλά. Εγώ θα προτιμούσα του κινητήρε, δεν θα κουραστώ να το λέω, του βίδεκα ατμοσφαιρικού. Μικροί, ελαφροί, φτηνοί και παντοδύναμοι. Ναι. Αλλά δεν μπαίνουν σε ένα συμβατικό <laughs> αυτοκίνητο. <laughs> Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Με ωραίο νύχο. Ναι. Ε, λοιπόν έτσι επιστρέφοντα ξανά έτσι, στη, στο Grand Prix της Ολλανδία Zandvoort να πούμε και κάτι άλλο σημαδιακό που σημάδεψε εκείνη την ιστορία του αγώνα είχαμε και δύο ε, μεγάλους ε, συγκρονιστικούς αγώνες ε, όπου είχαμε δύο θανάτους σκορώθηκε το 1970 ο Βρετανός πιλότος Piers Courage ο οποίο οδηγούσε ε, ε, για τον Frank Williams ε, μια Τομάζο, για τον Φρανκ Βίλιαμ και σκορώθηκε το 1970 έγινε αυτό. Το 1973 χάσαμε τον Ρότζερ Williamson ο οποίο mm. οδηγούσε μια march για λογαριασμό του Βρετανού Tom Whitcroft. Να πούμε πρώτα για τον Pierce Courage ο οποίο οδηγούσε και το μονοθέσιο για τον Φρανκ Βίλιαμ. Ήταν η, η δεύτερη χρονιά του Φρανκ Βίλιαμ στη Φόρμουλα. Ξεκίνησε το 1969, όχι με δικά του μονοθέσια. Τότε, εκείνη την εποχή, οι Racers έτρεχαν με. Αν θέλετε, αγόραζαν από το ράφι σασί ε, και κινητήρε από άλλε εταιρείε και αγωνίζοντα στη Φόρμουλα 1 προτού κατασκευάσουν τα δικά του ε, σιγά σιγά μονοθέσει, αν τα κατάφεραν να επιζήσουν. Και ο Pierce Courage, ένα εξαιρετικό ε, Βρετανό πιλότο, ε, ε, να πούμε εδώ για την Τετομάζο που οδηγούσε ότι ε, ε, στην ουσία το αυτοκίνητο το σχεδιάσε ο Τζαμπάολο Ταλάρα. Ο Τζαμπάολο Ταλάρα, αν δεν απατώμε, ίσω να ήταν και ο πρώτο υπάλληλο που προσέλαβε η Lamborghini ο Φερούτσιο Λαμπορκίνη το 1963 και βεβαίως ο Νταλάρα παραμένει ένας θεός του Μότορσπορ μέχρι σήμερα γιατί ε και όσα ξεχάσει, μονοθέσια φόρμουλα 3, για χρόνια αυτό το κατασκεύαζε. IndyCar σήμερα. Μιλούσαμε προηγουμένω για Audi, αυτό κατασκεύασε yeah. το, το Audi R8 που κέρδισε τα πρώτα τρία Le Mans μέχρι το 2000, 2000, 2000, 2001, 2002 και μετά δύο μοίρε ο νίκες, Νίκε, ήταν δική του κατασκευή. Σχεδίασε το Toyota GT1 του 1999. Mm -hmm. α, το κατασκεύασε τέλο πάντων ο Τζανπάολο Νταλάρα και άλλα που δεν θυμάμαι τώρα, ένα από τα αγαπημένα μου, η 333 SP Ferrari, ένα από τα πιο όμορφα μονοθέσια. Άρα είναι ένα οίκο ο Νταλάρα που είπαμε τώρα με αφορμή ότι ε, σκορώθηκε στο δικό του μονοθέσιο ο Πιέρ Σκάρι το 70 και η άλλη συγκινητική ιστορία βεβαίω είναι η ιστορία του Ρότζερ Βίλιαμσον, όπου το 1973. Βγήκε από, από εκείνο το τρομακτικό κομμάτι τη πίστη που δεν υπάρχει σήμερα. Ναι. Βγήκε από την στροφή, έχασε τον έλεγχο. Το αυτοκίνητο αναποδογυρίστηκε, άρπαξε φωτιά. Παγιδεύτηκε ο πιλότο ανάποδα από κάτω και κατέβηκε εκείνο ο τρομερό πιλότο. Ο μόνο που σταμάτησε να βοηθήσει ήταν ο Βρετανό ο Ντέιβιτ Πέρλι, ο οποίο ήταν πρώην αλεξιτοριστή του Βρετανικού στρατού. Πολέμησε, πολέμησε στην μάχη του, του Άδεν mm -hmm. στην Ιεμένη και το έλεγε η καρδιά του. Κατέβηκε, διασταύρωσε τον δρόμο με κίνδυνο τη ζωή του. Πήγε εκεί στι φλόγε, ξανασταύρωσε τον δρόμο. Δανείστηκε ένα πυρο... βαριά ποτήλια πυρόσβεση. Σταύρωσε και πάλι τον δρόμο και περνούσαν οι άλλε βολίδες Δεν σταμάτησε κανένα άλλο. Ήταν επικίνδυνο να τον πατήσουν. Άδικασε τον πυροσβεστήρα πάνω στο μονοθύσιο Δεν έσβηναν οι φλόγε. Προσπαθούσε. Ο μόνο ήταν η μάχη του Ντέιβιτ Πέρλι ε, ενάντια στου ανεύθυνου ασφαλεία ναι, τη πίστα. Ναι, ναι. Εκείνου του δειλού ανθρώπου που τον κοίταζαν απλά και εγώ όταν ο άνθρωπο το μονοθέσιο προσπαθούσε να το ορθώσει με τα χέρια mm. να σπρώξει το αυτοκίνητο. Και παιδιά, τρομακτική τώρα υπάρχει αυτό το βίντεο. Όσοι έχουν καρδιά να το δουν, πραγματικά έβαλα να δω ξανά μετά από πολλά χρόνια, λίγο τι προάλλε να δω αυτό το βίντεο και πραγματικά. Το έκλεισα γιατί είναι πολύ συγχρονιστικό. θέλω θέλω να το δουν, υπάρχει στο YouTube το ατύχημα του Ρότζερ Williamson το 1973 στη Ζάντμπουρτ, όπου ο David Πέρλι, ένα από του πραγματικού μου ήρωε, προσπαθεί να τον σώσει εκεί και έλαβε και ένα βραβείο για αυτή την πράξη Ανδρία. Αλλά εκείνο που πραγματικά μείνει μέσα του είναι ότι δεν κατάφερε τελικά να σώσει τον Ρότζερ ναι. Williamson, Κάει και ζωντανό τελικά για εκείνου του άλλου Και δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι. Ε, Είχα ένα πολύ καλό φίλο δημοσιογράφο, Βρετανό, ο Ντέιβιτ Τρέμειν, τον οποίο γνώρισα στη Μόντζα. Προτού γράψει ένα βιβλίο για αυτόν τον πιλότο, και κάποιου άλλου Βρετανού πιλότου, μου διηγήθηκε την ιστορία. Είναι τρομακτική, παιδιά, από συνεντεύξει που πήρε από τον Ντέιβιτ Πέρλι πρωτού. Πεθάνει και αυτός σκορώθηκε το 1985 νομίζω όταν έπεσε το αεροπλάνο του στη θάλασσα. Αλλά μου είπε ο Ντέιβιτ Τρέμεϊν, ο δημοσιογράφος, ο Βρετανός, για την προσπάθεια του να σώσει τον Ρότζερ Williamson Και εγώ ήταν στις φλόγες και τον έβλεπε εκεί και του λέει για όνομα του Θεού Ντέιβιτ βγάλε με από εδώ μέσα. Και αυτό είναι συγκρονιστικό, ναι. παιδιά. Συγχρονιστικό και κάει και ζωντανό ναι. ο Ρότζερ Βίλιαμσον το 1973 στη Ζάντβουρτ στην παλιά πίστα από τι πιο τραγικέ ιστορίε. Ναι. Επειδή στο συγκεκριμένο ατύχημα είδα ζωντανό, φώναζε στον Ντέβιτ yeah. Πέρλι, Ότι είμαι ζωντανό, πρέπει να με βγάλετε. Φώναζε στου Μάρσαλ, ναι. ε, αλλά οι Μάρσαλ νόμιζαν ότι ο Ρότζερ Βίλιαμσον ήταν νεκρό. Ναι. Και γι' αυτό δεν είχαν ασχοληθεί. Ήταν δύο-τρει Μάρσαλ, δεν είχαν ασχοληθεί. Και οι αλυτάρχε είδαν τον Μαύρο Καπνο, αλλά κάποιοι, σε κάποια φάση πάρθηκαν και λανθασμένα μηνύματα γιατί κάποιοι πιλότοι Τη φόρμουλα που σταμάτησαν στα πίτς, νόμιζαν ότι ο Ντέιβιτ Πέρλι ήταν ο πιλότο του αυτοκινήτου. Yeah. Δεν ήξεραν ότι υπήρχε άλλο πιλότο από κάτω και νόμιζαν πω ήταν ο Ντέιβιτ Πέρλι και προσπαθούσε να ορθώσει το δικό του μονοθέσιο. Κάποιοι πιλότοι δεν γνώριζαν και μετάφεραν λάθο πληροφορίε στου αλυτάρχε. Yeah. Τότε βεβαίω δεν σταμαρούσε καμιά κούρσα. Δυστυχώ. Yeah. Και η κούρσα που σκορώθηκε ο, ο Πιερ Courage τρία χρόνια προηγουμένω, το 1970 στη Ζάντμπουργκ, δεν διακόπηκε ούτε αυτή. Δηλαδή, ο άλλο πέθανε εκεί στο μονοθέσιο. Εντάξει Δεν μπορεί να κρίνει με τα σημερινά μυαλά τι εποχέ εκείνε. Όπω όλοι τολμούσαμε, εδένα. η δική μου γενιά να οδηγούμε αυτοκίνητα στον δρόμο χωρί ζώνη ασφαλεία, δεν ήμασταν ηλίθιοι. Απλά δεν γνωρίζαμε. Δεν γνωρίζαμε την τεχνολογία. Ε, ε, είναι άλλα τα μυαλά. Δεν μπορεί να κρίνει, είπαμε, μυαλά, α, τα σημερινά μυαλά με εκείνη την εποχή. Να, ναι. Μα ούτε το 1994 διακόπηκε η κούρση. Με με Σένα. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή χρόνια, 20 χρόνια μετά. Ναι, ακριβώ, ναι. ακριβώ. Ακριβώς. Ε, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία στο θέμα. Ε, Πλέον ε, άλλαξαν ε, τα πράγματα ε, οπωσδήποτε. Θυμάμαι με τον Γκοζιάν που ευτυχώ ε, δεν είχε σοβαρά τραύματα. Αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ αν είχε μικρό σοβαρά τραύματα να συνεχίζω να Το 20 στο Μπαχρέιν. Ναι, ναι, ναι. Πολύ παρόμοιο ατύχημα με του. Με τον Ρότζερ Βίλιαμσον, με διάφορα όταν βγήκε ζωντανό από μέσα, ο άλλο κάηκε στο μονοθέσιο. Η θυσία των προηγούμενων ηρών ε, μα, τουλάχιστον, σώζει του νέου μα, είπε. Ναι. Τουλάχιστον. Ναι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι, φάνταστα που κάποιοι έφυγαν από τη ζωή με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Αλλά τουλάχιστον γλιτώνουν οι πιλότοι σήμερα. Ναι, πάρθηκαν πολλά μαθήματα από κάθε ατύχημα τη Φόρμουλα. Και άμα το ψάξει την ιστορία τη Φόρμουλα 1 από την. Από, ίσως ο πρώτο θάνατο σε αγώνα τουλάχιστον ήταν το 1954 ο Αργεντινό πιλότο, ο, ο Νούφρε Μάριμον, που ήταν φίλο καλό του Χουάν Μανουέλ Φάντζο και του άλλου Αργεντινού, του Φρολάν Κονζάλε. Και άμα φτάσει μέχρι τι αρχέ του 80, όταν σκορώθηκε ο Ζιλ Βιλνέφ και ο Ρικάρτο Παλέτη, η θάνατη στη φόρμα ήταν, ήταν, συχνό φαινόμενο. Αλλά από κάθε ατύχημα, ε, δυστυχώς δεν είναι αυτός ο να μάθουν. Προώδευε η ασφάλεια, μάθαιναν mm -hmm. πράγματα, πίεζαν κάποια είναι τα μυαλά, όπω ο Τζακίστιουρ, να μπουν μπαριέρε στι πίστε, να αλλάξουν τα μονοθέσια, να, να υπάρχει νοσοκομειακό νόσο, κέντρο στι πίστε. Mm -hmm. Κάτι που με είχε συγκλονίσει τη δεκαετία του 70 ήταν ότι ε, έλεγαν οι πιλότοι μεταξύ του ότι δύο από εμά mm -hmm. δεν θα τελειώσουν mm -hmm. τη σέζα. Δηλαδή, oh. πολύ μαγάβριο. Ο Τόνι Μπρουξ, τον οποίο χάσαμε, νομίζω, τον περασμένο Μάιο, ο Βρετανό που κέρδισε και στο σπα και στη Μόντζα με Van Wall το 1958, έλεγε ότι βλέπαμε αυτού μα ω πιλότου κραδιοκτητών Spitfire, που όταν ε, μέσα στον πόλεμο λέει ότι ήταν μια παρέα ανθρώπων οι οποίοι ε, έκαναν αερομαχίε και γνώριζαν ότι όταν ήταν ήρεμα εκεί στην εγκαιρό τέλο πάντων πάυση του πυρό, ότι ε, όταν ξεκινούσε πάλι συναγερμό και θα έβγαιναν στου εθέρε, ότι ε, η μισή από αυτού δεν θα γυρίζαν πίσω. Συγκεκριμένα ο Τζάκη Τσιόρ έχει πει ότι ειδικά δεκαετίε του 60 κάθε φορά που φύγει από το σπίτι για να πάει σε έναν αγώνα, απλά στεκόταν μπροστά από το σπίτι, το έβλεπε το σπίτι για ένα-δύο λεπτά, γιατί λέει: Μπορεί να μην το ξαναδώ ποτέ μου. Το έλεγε αυτό κυρίω για την πίστα του Νούρμπουργκ. Λέει: Πιο τρομακτική, αλλά θυμίδε κάτι άλλο που έλεγε ο αίμνητο πλέον, Τόνι Μπρουξ. Έλεγε ότι σήμερα, λέει, όταν ένα πιλότο. Χτυπήσει πάνω στην πίστα, όλοι ρωτούν πού είναι το εφετερικό αυτοκίνητο. Την εποχή μου απλά ρωτούσαν πότε είναι η κηδεία. Mm. Ε, ε, ακούω. Yeah. Ειδικά αν πάμε αρκετά πιο πίσω, γιατί εποχέ του 30, εποχέ που οδηγήσαν τον Τάτσιου Νουβολάρη, τρέχαμε Αλφα Ρωμαίο για παράδειγμα, ήταν διαφορετικό. Δηλαδή, σαν να αποδέχονταν το θάνατο. Συγκεκριμένα, ο, ο Έντζο Φεράρχη στείλει τον Τάτσιου Νουβολάρη, νομίζω, σε ένα αγώνα ε, στην, ε, στην, Αμερική. Στο Vanderbilt Cup. Που, στο Franklin Roosevelt Raceway. Ναι, όπου του, είχε, του, λέει θα σου κλείσω επιστροφή, του λέει θα μου κλείσει one way <laughs> ticket, γιατί δεν ξέρω αν θα έρθω πίσω με φερετρό, αν θα με φέρουν πίσω σε ένα φερετρό ή ζωντανό. Άρα μετά τον αγώνα, κλείνει η επιστροφή. Ήταν... Είχε δώσει το... ένα περίπου που είχε πει στο Φεράρι, Όλοι λένε του λέει ότι είσαι ένα έξυπνο μάνατζερ, αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Του λέει, φυσικά τον αστείευε. Του λέει, του λέει ότι ε, όταν ένα πιλότο. Γιατί κλείνει, του λέει, η συντηροεπιστροφή. Διότι όταν πάει ένα πιλότο σε μια κούρσα, του λέει, υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει πίσω μέσα σε ένα ξύλινο κουτί. Άρα δεν πρέπει να του κλείνει η συντηροεπιστροφή. <laughs> Αστείευο με τον ουγγολάρι, αλλά από την, μία, από την άλλη οι σταριστικέ. Δυστυχώ τώρα επιβεβαίωνα. Ναι, 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 ναι. ναι, αλλά και... α, α, αποδέχονταν, α, απλά με ένα που μπορεί να είναι τελειφθόν, αποδέχονταν τον θάνατο. Γιατί, size, Ζούσαν δικά, με τον θάνατο. Του το 60 ότι δύο άτομα ε, κάθε σεζόν ίσω σκοτωθούν ήταν διπλάσιο, τριπλάσιο το εποχές ναι, ναι, ναι. 30 και 20. Οπωσδήποτε γνώριζαν ότι ο θάνατο ήταν εδώ μαζί του, στο πιλοτήριο, απλά όλοι πίστευαν ω υπερήρωση ότι δεν θα συμβεί σε μένα, ναι. θα συμβεί σε κάποιον. Αυτό πίστευε και ο Ντεπορτάκο που σκορώθηκε το 57 στο Μίλλε Μίλια, ότι λέει ότι όλοι γνωρίζουμε ότι δεν θα συμβεί σε εμά, θα συμβεί σε κάποιον άλλον. Και λέει, και αυτό παιδιά είναι πάνω σε ένα παλιό ανατριαστικό δίσκο που έχω, η συνέντευξη του Πορτάκο, ένα-δύο χρόνια πριν πρωτού σκορωθεί, και λέει ότι όλοι πιστεύουμε ότι θα συμβεί. Δεν θα συμβεί σε εμά, θα συμβεί σε κάποιον άλλο και λέει όπω και να έχει. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα συμβεί ποτέ σε μένα, λέει. Και δυστυχώ έγινε. Και δυστυχώ έγινε. είναι στη φύση του άνθρωπου αυτό. Ναι, ναι, ακριβώς, ναι αλλά, αλλά το να γνωρίζει ότι ο θάνατο είναι δίπλα σου. Είναι αυτό που έλεγα για τον Ζήλβι, δεν γνώριζε το φόβο. Δεν ήξερα τι σημαίνει φόβο. Που είναι εν μέρει αλήθεια γιατί είναι ατρόμητο, αλλά από την άλλη ο Ζήλ γνώριζε του κινδύνου και γι' αυτό. Ε, ε, μπορούσε να ακροβατήσει σε τέτοια, να, να, να σκαρφαλώσει πάνω σε ένα σχοινί και να κάνει τούμπε πάνω σε αυτό. Εκεί που οι άλλοι δεν μπορούσαν καν να περπατήσουν πάνω σε αυτό, μπορούσαν να κάνει τούμπε πάνω στο σχοινί. Είχε, είχε το χάρισμα, αλλά γνώριζε. Σε κάποια φάση είχε πει: Δεν είμαι τρελό, λέει. Όταν υπάρχει μια στροφή χωρί προστατευτικό α, φράκτη από καρό, δεν θα πάρω την στροφή με, το, με τον γκάζι στο, στο τέρμα, λέει, ε, την ώρα των προγραμματικών. Αλλά λέει: Όταν, όταν πιέζει το χρονόμετρο, λέει. Και πλησιάζει η ώρα του τέλου των προγραμματικών. Λέει: Μπορώ να στριμώξω τον φόβο μου. Και δυστυχώ έτσι σκοτώθηκε. Ναι, δυστυχώς. Γιατί στριμώχνοντα ε, στην κυριολεξία του τροχού του μεταξύ τη Μάρτσου, του Ιούχερ αλλά μεταφορικά μιλώντα, στριμώχνοντα και το φόβο του στο πυροτήριο για να περάσει από την ε, ναι. στροφή flat out. Και ήταν, ήταν Άλλε εποχέ που λέμε ότι η πυροτήτα ήταν ακροβάτε, έβλεπε με γυμνό μάτι. Ε, ε, είπαμε πολλέ φορέ να, να. και άκουγε με το αυτί σου. Ε, ένα, η ίδια στροφή, δύο πιλότοι να, να περνούν πολύ διαφορέ. Δεν μπορούσαν τι επικίνδυνε στροφέ να τι πάρουν όλοι με το πόδι καρφωμένο στον κάθε. Και αυτό είναι που μα έκανε να ρωτευτούμε τη φόρμουλα: Αυτή η διαφορά μεταξύ το, του super πιλότου από του απλά καλού πιλότου. Να. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχετε κάτι να πείτε, επειδή νομίζω φτάνουμε προ το τέλο του σημερινού μα επεισοδίου. Έτσι, ακριβώ έχουμε ραντεβού σε μια εβδομάδα καιρό μετά τα, και την κούρσα του, του Ζάντβουρτ. Κάτι να πείτε. Περιμένω το Grand Prix, Δημήτρη. Όπω είπα και πριν, λατρεύω τη συγκεκριμένη πίστα και με τα δεδομένα που είναι σχεδιασμένε οι πίστε σήμερα είναι ο Ασή. Ελπίζω να είναι συγκλονιστικό ο αγώνα. Σπίτι του Max Verstappen να κονταροχτυπηθεί με τη σκουτερία Ferrari. Να το απολαύσει και ο κόσμο και εμεί. Να είναι ενδιαφέρον να δώσει νέο χρώμα στο, στο ε, ίσω να αρμόζει περισσότερο στη Ferrari το Zandvoort. Δεν περιμένω να δούμε ειδικά στο qualifying την απόσταση του από, πρώτου 10 στα 2,5 δευτερόλεπτα. Γιατί όπω είπα, στο SPA πολλαπλασιάζεται η υπεροχή μια ομάδα. Γι' αυτό βλέπουμε τεράστιε αποστάσει. σω να είναι στα πιο ε, νορμά δεδομένα 1, Δηλαδή, στο ένα δευτερόλεπτο να είναι απόσταση μεταξύ του πρώτου 8 ή 10 οδηγού. Ε, Μάλλον Ferrari, Red Bull, τους βλέπω αρκετά κοντά. Δεν περιμένω να δω υπεροχή από τη Red Bull. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν ένα one-off. Αν όντω ε, η Red Bull δείξει τρομερή υπεροχή και στο Zandvark, πλέον ε, πρέπει να αναρωτηθούν οι ομάδε τι πάει λάθο στου υπόλοιπου 9, τι κάνει σωστά η Red Bull. Έχουν αναφερθεί κάποια ε, σημεία από τον Πινότσο ότι ίσω να, κάποιοι να κλέβουν κάποιοι να, να αξιοποιούν περισσότερο budget χωρίς να καταγράφεται. Γι' αυτό λέει παράξενο που η Red Bull φέρνει συνεχώς updates. Ε, αλλά ναι, ελπίζουμε ένα ωραίο αγώνα. Είναι στην πίστα του Max Verstappen. Ε, η, η, ψυχολογία του οδηγού θα είναι πολύ διαφορετική για οποιοδήποτε άλλο οδηγό. Γιατί θα είναι όλη η πίστα στο χρώμα πορτοκαλί, όχι λόγω τη McLaren, αλλά λόγω <laughs> του φαν τη ε, Red Bull. Αλλά είναι σημαντικό να δούμε πώ μπορεί να απαντήσει πλέον η Ferrari. Λοιπόν, παιδιά, σα ευχαριστώ πραγματικά. Να ευχαριστήσω και τον κόσμο που ήταν μαζί μα σήμερα και βεβαίω τον χορηγό μα, τα ελαστικά τη Μισελέν και την εταιρεία CTC Automotive. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.